Καλησπέρα σας. Νέα σύνδεση εκπομπής. 4-3-3. Ναι, 4-3-3 στο... στα 3-5 πηγάδια θα λέγαμε αυτές τις μέρες. Καλησπέρα σας. Κωνσταντίνος Τσίπιος, Γιώργος Γκάλος πίσω από το μικρόφωνο, ως και έτσι 6.30 στο All About Tires On Air, στο αθλητικό λίμπερο 107,4. Και να το λέτε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 6.30 με όλο το ρεπορτάζ και την ειδησογραφία του Άρη. Φυσικά με συνδέσεις με Νίκο Παπαδόπουλο από τα 3-5 πηγάδια, από το Βέρμιο, από την Άουσα, από το βουνό, όπως θέλετε να το λέτε. Προπόνηση, μεταγραφικές εξελίξεις. Προπόνηση, ναι. Καλό το χθεσινό ρεπό. Πριν game από το αυριανό φιλικό, το πρώτο φιλικό που θα δώσει ο Άρης για τη νέα σεζόν. Γενικότερα μπαίνουν όλα κάπως σε μία σειρά, θα λέγαμε. Μετά τις... τι ώρα, Γιώργο Γκάτο, θα έχουμε εσύ που συνεννοήθηκες? Κατά πάσα πιθανότητα μετά τις 5.30 και αν μας βοηθήσει η τεχνολογία. Α, θα ωραία, λέγαμε. Αν μας βοηθήσει η τεχνολογία. Ξέρετε. Γιατί έχει πάνω λίγο περίεργη, κάτι ο Μίχλης έχουν, ναι. Κάτι το σήμα πέφτει. Ναι, χθες είχε πάλι ο Μίχλης, είχε ο Μίχλης. Και περιμένοντας τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των ημερών έτσι, να κοινωνούνται, σήμερα δεν θα έχουμε κάτι. Κάθε μέρα δεν έχουμε 5. Καταρχήν έχουμε Θόδωρο Καρυπίδη, Μπρούνο Γκάμα, καθοδόν για τα 3-5 πηγάδια. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει ήδη. Αρχικά είχαν πει για απόγευμα. Τώρα εντάξει, είμαστε αναμονή και αυτή τη κατάσταση. Και όταν. Α ξεκινήσουμε αντίστροφα, ας πούμε. Όταν φτάσουμε σε σημείο. Όταν φτάνει ο ποδοσφαιριστής σε σημείο να ανέβει στα 3-5 πηγάδια για να συζητήσει, τότε κατά πάσα πιθανότητα τα έχει βρει ήδη. Ναι, δεν θα ανέβει να πει όχι. Δεν ψήνουμε. Κατέβασε με τώρα κάτω. Ήρθα να δω τους παλιούς μου συμπαίχτες, φεύγουμε. Κατέβασε με τώρα κάτω. Εντάξει, δεν λέμε βέβαια ότι είναι και. Βέβαιο, δεν είναι ότι είναι κλεισμένο 100% γκαραντή, αλλά θα γίνουν κάποιες συζητήσεις. Νομίζω πως πάμε για αίσιο. Όταν. Για αίσιο κατάληξη. Ναι, όταν το παιδί μου φτάνει σε σημείο. Έτσι, να πάει παίχτης πάνω, γιατί η εθνική ενημέρωση έκανε λόγο για πιθανή συνάντηση των δύο πλευρών στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Είτε με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος ήταν εδώ. Είτε με τον Άγγλο Χαριστέα που ήταν πάνω στο βουνό και ίσως κατέβαινε, επέστρεφε πίσω προκειμένου να συζητήσει για αυτή την περίπτωση. Ναι. Αλλά... μένει δηλαδή και όλα στον Γκάμα, άμα ξέρω εγώ. Κοίτα, τα λογικά για να έχει φτάσει εκεί πέρα, θα έχει μαζί του και ένα σάκο και δύο παπούτσια. Θα και λέγα. Μια αλαξιά, βρε αδερφέ. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, ρε παιδί μου. Άρα εσείς που έχετε ξεργομένη το κοντά στον Μπρούνο Γκάμα, ρε παιδί μου, ψαχτείτε. Θα βγει με βαλίτσα. Οχο. Άμα βγει με βαλίτσα. Ίδια το πρωί. Βαλίτσα επί και ο Λόπες. Τι. Βαλίτσα με τη βαλίτσα στο χέρι και ο Λόπες. Ναι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Πάντως θα λέγαμε ότι αναθερμάνθηκε αυτό το ενδιαφέρον. Ποτέ ο Άρης δεν είπε όχι οριστικά. Έτσι. Απλά το θέμα που έθεσε ο Άρης ήταν η μισθή. Είχε βάλει ένα πλαφόν, θα λέγαμε. Ότι από το τάδε ποσό και πάνω δεν θέλω να ανέβω. Γιατί καλός ή κακός, με αυτά τα λεφτά μπορούσε να βρει κάτι άλλο. Απλά έχουν σεβαστεί τα όσα έχει προσφέρει ο Πορτογάλος. Ο οποίος, ναι, δεν σκέφτηκε, ορθώς. Ο οποίος δεν σκέφτηκε ποτέ και είπε το ναι το καλοκαίρι, συνέχισε ένα μήνα παραπάνω, βοήθησε την ομάδα. Θα λέγαμε ότι ηγήθηκε της ομάδας στα play-off. Ναι. Τι. Ήταν μια παραπάνω λύση, όπως και να το κάνεις. Ναι, από το να παίζει ομάδα με 13 παίκτες και οι 2-3 που έμειναν, ήταν βάλσαμο, ήταν μια κάποια λύση. Οπότε έδωσε βοήθεια. Δεν συζητάμε για το τι μπορεί να προσφέρει ο Πορτογάλος, ειδικά στην Ελλάδα. Έτσι έχει μια τεχνική φανταστική. Ένας game changer που λέμε εδώ. Και δεν είναι καθόλου κλισέ αυτό, γιατί όντως το έχει δείξει ότι σε παιχνίδια που κολούσαν με μια-δύο κινήσεις, έσπαγε την αντίπαλη άμυνα, άνοιγε το σκορ και μετά έρχονταν κάτι φορά. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι δεν θα κολούσε σε κάποια ομάδα τη Super League ο Μπρούνο Γκάμα. Εγώ θεωρώ ότι σε όλες τις ομάδες Super League θα μπορούσε να παίζει ο Μπρούνο Γκάμα. Και πόσο μάλλον σαν εσωτερικός, ας πούμε, επιθετικός θα λέγαμε, σε ένα πιθανό 4-3-3. Μπορεί να μην έχει τις επιστροφές, που και φέτος έδειξε ότι έχει κάνει πολλά σπριντ να καλύψει και στην άμυνα. Απλά φαίνεται ότι φέτος θα έχει και το χώρο για να κινηθεί. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα, οι αντίπαλες ομάδες κάνουν διπλές και τριπλές άμυνες πάνω σε Φετφάτζι και Γκάμα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί κακά τα ψέματα, ένα παίχτη δεν αρκεί πάνω σε αυτού του δύο ποδοσφαίριστες. Απλά... άμα τσέχει και του δύο, όμω δεν μπορούσε να του καλύψει και του δύο. Δηλαδή δεν μπορούν να κλείσουν και τα δύο ατού. Εγώ έχω δει ότι καμία ομάδα δεν μπόρεσε φέτος να κλείσει σε ένα μάτσο και Φετφατζίδη και Γκάμα. Πάντα ένα από του δύο ήταν ζεστό. Και πάντα το σημείο κλειδί ήταν πώ θα πάει η μπάλα από τη μια πλευρά στην άλλη που υπήρχε μεγάλο κενό χωρί να καθυστερήσει. Αν αυτό αλλάξει φέτος
και δούμε μια πιο γρήγορη μεταφορά της μπάλας, μια πιο γρήγορη ανάπτυξη με αυτούς τους δύο σαν αιχμή του δόρατος της δημιουργίας της επίθεσης. Γιατί άμα τους αφήσει με την μπάλα στα πόδια, ξέρεις, δεν κάθονται ίσχυοι. Πόσο μάλλον ο Φετφατζίδης μπορεί να σου περάσει την αντίπαλη άμυνα και να κάνει τι θα κάνει μετά. Εντάξει, ανάλογα και τι στήριξη θα έχουν από τα πλάγια χαφ και του γενικότερα τη μεσαία γραμμή φέτος. Ας μην προτρέχουμε βέβαια. Καλά, ναι. Απλά από τη στιγμή που ο παίχτης ανεβαίνει πάνω στο βουνό για να συζητήσει εκεί πέρα, θεωρούμε όλοι ότι έχει γίνει μια κουβέντα νωρίτερα και πάει εκεί ψηλό υποψιασμένος για το τι θα γίνει. Τώρα δεν ξέρω αν μια πλευρά θελήσει αυτό, η άλλη θελήσει εκείνο. Και τελευταία στιγμή στραβώσει κάτι. Ναι. Όλα έχουν. Ας πούμε, δεν μπορεί να έγινε διάλογος. Έλα, Μπρούνο, ανέβα πάνω στο βουνό, να τα πούμε και να ήταν. Να, πρόεδρε, δεν ξέρω. Να Τετάρτη είναι λίγο δύσκολο. Είναι... Ναι. Είχε μια θετική προδιάθεση ο Γκάμα για να πει ναι, έρχομαι. Ναι, ναι. Έρχομαι μαζί, αυτό θα ανεβούν μαζί με ένα μάξι. Έχω την εντύπωση πως ναι. Δεν θέλω να. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος και θα ρωτήσουμε και τον Νίκο αργότερα που τον έχουμε μαζί μας. Απλά αυτό που ξέρω είναι το φυσιολογικό είναι να πάνε με ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε την περίπτωση και του Λόπεζ. Ναι. Ο Λόπεζ, ο οποίος είναι στα ραντάρ του Άρη από το 2018. Αλλά για φέτος είναι στα ραντάρ εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον. Υπάρχουν συζητήσεις, συμφωνίες, μπρος πίσω. Ναι, γιατί ο Άρης εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Υπήρχε περίπτωση Σαντίκου, υποχώρησε περίπτωση Σαντίκου, επανήλθε αυτή του Λόπεζ. Έμεινε ελεύθερος του Σαντίκου, κάτι που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον του Άρη αναθερμάνθηκε. Ναι. Οπότε πήγε λίγο πίσω αναγκαστικά και του Λόπεζ. Παλέψαν αυτή την υπόθεση οι άνθρωποι του Άρη. Απλά. Το να μένει ελεύθερος Σαντίκου είναι ευλογή και κατάρα ταυτόχρονα. Γιατί από τη μία πέφτει αυτό το κασέ που είχε στη Λεβάντα, αλλά από την άλλη γίνεται αμέσως περιζήτητος. Γιατί έχει φτιάξει ένα αρκετά καλό όνομα στην Ισπανία. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Και ο Παναθηναϊκός τον ήθελε. Τον θέλει. Ναι, προτάθηκε. Δεν ξέρω κατά πόσο απασχόλησε όντως, αλλά ότι προτάθηκε και στην ομάδα της Αθήνας. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο προσκήνιο ο Λόπεζ. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Νίκου Παπαδόπουλου το μεσημέρι. Ο Ισπανός είναι αυτό που λέμε με τη βαλίτσα στο χέρι. Έχει κάνει κάποια τεστ, τα απαραίτητα που είναι εκεί για να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Τα τεστ κορονοϊού και τα λοιπά που πλέον έχουν μπει στη ζωή των ποδοσφαιριστών. Εκτός από τα υπόλοιπα ιατρικά και εργομετρικά, θα λέγαμε. Είναι και αυτό μια ταλαιπωρία έξτρα. Ναι, ναι. Και... Αλλά και μόνο που έρχεται η Θεσσαλονίκη και αυτό νομίζω ότι θα έχει μια θετική έκβαση. Υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες, ήταν σε διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων και όταν φτάνει ο ποδοσφαιριστής να ξέρει με τη βαλίτσα στο χέρι. Προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα να δει και πώς. Θεωρείς επίσης, προεξοφλείς ας πούμε εδώ, ότι θα προλάβει και καμιά εβδομάδα να ανέβει στο Βέρμιο πάνω, να έστω και αν δεν προπονηθεί ας πούμε στο full ρυθμούς, να γνωρίσει τους παίχτες του, έτσι, να υπάρξει μια πρώτη γνωριμία θα λέγαμε, η οποία είναι... Τι? Όχι, πες, τώρα γιατί είπες βαλίτσα στο χέρι, δεν ξέρω αν το συζητήσατε χθες για το... Για το, πώς να το πούμε, care package θα το έλεγα τώρα, δεν μου έρχεται η ελληνική, που έστειλε η κυρία Σάκητς στο Σάκητς πάνω στο βουνό με την ιδέα και τα προϊόντα. Είδα εκείνη το story όσο μιλούσαμε με τον Νίκο. Του λέω, Νίκο, λέω, τι είσαι να πεις αυτό, γελούσε. Και μετά ήταν αντικείμενο εκπομπή στην επόμενη εκπομπή με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Ήτανε, εντάξει, και ουσιαστικά, ρε παιδί μου, εντάξει, λείπει ο άνθρωπος μια εβδομάδα. Κάτσε, ρε κυρία Σάκητς, ας πούμε. Εντάξει, είναι και νεαρό ζευγάρι και η κυρία Σάκητς πρέπει να είναι 23-24. Οπότε υπάρχει και αυτό, έτσι, αυτός ο παράγοντας. Και έχει γίνει και θέμα σε όλη την χώρα. Το σαν ζευγάρι το Σάκητς με την κυρία Σάκητς πουλάει λίγο, νομίζω. Ναι, σαν, δεν είναι πρώτη φορά. Σαν τις Wags, ας πούμε. Δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα, νομίζω. Και όσο ήταν ακόμα στον Ατρόμητο ο Αυστριακός πρέπει να ήταν μαζί. Εντάξει. Θα μιλήσουμε για την προπόνηση σήμερα που ο Άρης επιστρέφει σε full ρυθμούς μετά το χθεσινό. Είναι χαλάρωμα, αν το μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Διπλή Πεπονισούλα, πρωί απόγευμα. Εν όψη του φιλικού αύριο. Φιλικό αύριο το απόγευμα, έτσι, αυτό το αναγνωριστικό, το ξεμούδιασμα θα λέγαμε. Δηλαδή, δεν θέλω να το κατηγορηποιήσω στα επόμενα φιλικά που θα δώσει ο Άρης. Είναι πιο πολύ αυτό του να τρέξεις λίγο, έτσι, να δεις 90 λεπτά, άσχετα με τη δυναμική του αντιπάλου, να πάρουν φαντάζομαι, όλη χρόνο συμμετοχής και τα λοιπά.
Γι' αυτό και επέλεξε ο Άρης να μην είναι κάτι σε πολύ δυνατό τεστ, να είναι κάτι παραπάνω από ένα εσωτερικό διπλό. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο με ονόματα και με ομάδες. Κάπως έτσι θα είναι, γιατί από τη στιγμή που δεν είχε ο Άρης την ευκαιρία να παίξει φιλικό στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί στο Βέρμιο, θα πάει μέχρι την Άουσα, θα παίξει αυτό το φιλικό, θα επιστρέψει πίσω. Την Τρίτη είναι λίγο κλιμακωτά, σαν ανεβαίνει η δυσκολία με τον Πανσεραϊκό. Γιατί είναι. Ναι, καμία σχέση. Ναι. Μια-δυο κατηγορίες πάνω Πανσεραϊκός. Και υπάρχει και αυτό το φιλικό με τη Λάρισα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Που και αυτό είναι άλλο επίπεδο πιο πάνω τον Πανσεραϊκό. Και σταδιακά. Γι' αυτό να μην είσαι πολύ σίγουρο, γιατί τον Πανσεραϊκό φέτος τον έχω για αρκετά καλή ομάδα. Δεν ξέρω σε τι ετοιμότητα θα είναι η Λάρισα μετά τη σεζόν που διένυσε. Και επίσης έχουμε και τις προτάσεις που λαμβάνει καθημερινά και τα αιτήματα για φιλικά που αυξάνονται όσο περνούν οι μέρες. Μετά από Βαλένθια Καλμάρ, είχαμε έτσι και πρόταση ακόμη και από τον Άγιαξ. Δείχνει, για την εξαγωγή φιλικού. Για μένα δείχνει κάτι αυτό. Ναι. Υπάρχει και Union Berlin. Δείχνει ότι έχεις ένα όνομα, ξέρεις, ένα brand name αυτό ακριβώς. Το οποίο δεν αφήνει αδιάφορο καμία ομάδα. Και πόσο μάλλον όταν ψάχνουν αυτόν τον καιρό, με τις επιλογές να είναι περιορισμένες, ψάχνουν ένα ακόμα παραπάνω. Γιατί ξέρεις, υπό άλλες συνθήκες θα πήγαινες εδώ, θα ήσουν στην Ολλανδία, ας πούμε. Όπως πέρσι έκλεισε φιλικό με την Eindhoven. Κανείς δεν προεξοφλεί ότι φέτος θα γινόταν το ίδιο ή με κάποια ομάδα που βρίσκεται εκεί, γύρω περιοχές κτλ. Ο Άγιαξ, ας πούμε, Βαλένθια, Αλκμάρ, Σπάρτα Πράγας, με τη Σπάρτα Πράγας να θέλει να έρθει στην Ελλάδα κιόλας. Ναι. Δηλαδή, okay. Είναι κάτι. Γι' αυτό και είναι και πιο εύκολη. Είναι κάτι καλό. Ναι, το θέμα είναι ότι για τη Σπάρτα Πράγας δεν υπάρχει ημερομηνία αυτή τη στιγμή. Επίσης, ο Άρης ψάχνει, γιατί έχει αυτό το 2 εβδομάδες διακοπών λόγω εθνικών ομάδων. Μετά τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, εκείνο το 15ήμερο, ουσιαστικά μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι, γιατί το deadline λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου, που είναι η ημερομηνία έναρξης, τουλάχιστον θεωρητικά, του πρωταθλήματος. Και ο Άρης καλείται να δώσει όσα περισσότερα φιλικά μπορεί, χωρίς όμως να το παρακάνει. Νομίζω δεν υπάρχει και μια φούρια ιδιαίτερη να δώσει ο Άρης τόσα πολλά φιλικά και να πιεστεί. Και επίσης δεν θα πας για κανένα λόγο να κάνεις φιλικό, ας πούμε, τρεις μέρες πριν τη σέντρα, γιατί παίζεις Κυριακή ή Σάββατο Κυριακή. Μια πρόβα τζερνάλ, αλλά θα την δώσεις. Πέμπτη. Ναι, ναι, θα την και μετά ξαναπέζεις και παίζεις αυτό. Καλώς ο χρόνος των πραγμάτων. Mm-hmm. Πας για ένα Σεπτέμβρη που θα παίζεις Κυριακή Πέμπτη, ας πούμε. Καλώς ο χρόνος των πραγμάτων που προκυθείς. Δεν σου άρεσε. Για την Ευρώπη, λες. Ναι. Έτσι είμαι προβληματισμένο. Ναι, μην λέτε Κυριακή Πέμπτη και τέτοια, γιατί πάει το μυαλό μου σε βόλυμες αγωνιστικές και δεν μπορώ. Είναι σαν να μην έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμη για μένα. Σαν να το παίρνουμε σερί. Σαν αυτό το ωραίο που είχα να βάλει το παιχνίδι με το Βόλο 18 Δεκεμβρίου, Πέμπτη, 7 η ώρα το απόγευμα. Που ήταν ψυχή, εντάξει. Συγκινήθηκε, φίλε. Και επίσης, όχι μόνο σαν brand name, αλλά ο Άρης φέτος, ξέρω, είναι νομίζω στις top ομάδες από θέμα μεταγραφών, από αριθμό μεταγραφών και από ενίσχυση ο Άρης τη φετινή χρονιά. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές ο Άρης, σε σύγκριση και με άλλες ομάδες που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, έτσι. Ναι, νομίζω ο Παναθηναϊκός μόνο ίσως είναι μια ομάδα που έχει πολλές αφήξεις και αναχωρήσεις. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί είχε ένα ήδη μεγάλο ρόστερ με την παρουσία τουλάχιστον μια δεκαδιά νερών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αρκετοί προωθήθηκαν και μέσα στα play-off. Έτσι. Ναι. Αυτό που λέγανε ότι ο Άρης, ας πούμε, δεν έχει παίχτες και ο Παναθηναϊκός π.χ. είναι γεμάτο. Και ο Άρης το ίδιο θα έκανε. Αν είχε τη δυνατότητα να εκδώσει δελτία ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας, θα είχε γεμάτο το play-off. Ο Παναθηναϊκός έχασε και στο play-off καμιά 5-6 παίχτες. Τώρα που ήρθαν οι δύο Ισπανοί, πάνε να γκρεμίσουν εντελώς αυτό που υπήρχε πριν. Δηλαδή ακαδημίες, χτισμένες. Να δώσουμε χώρο στα παιδιά κτλ. Τώρα έχουν έρθει οι δύο Ισπανοί, ψάχνουν ποδοσφαιριστές από τη χώρα τους κτλ. Και βλέπεις ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, νομίζω, στο κόρπι ένα γκρουπ 10 ποδοσφαιριστών. Ένα γκρουπ τουλάχιστον 10 ποδοσφαιριστών που είναι κομμένοι. Ένας εξ αυτών είναι ο Κοτσέρης. Τι θα ακουγόταν αν ο Άρης έκανε προετοιμασία στο Ορίσιο, Γιατί, όχι. Δεν θα ακουγόταν καλά, δεν έχει λεφτά ο Γαρυπίδης να στείλει την ομάδα, ξέρω εγώ, τέτοιο. Δηλαδή, εγώ δεν θα ακουγόταν. Απλά ο Παναθηναϊκός νομίζω κάνει στον κόδοπη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει στην κατάσταση που έχει στο Ρέντι ήδη. Δεν έχει φύγει και αυτός από εκεί. Καλά, ο Ολυμπιακός δεν έχει και χρόνο να φύγει, έτσι. Ναι, δεν νομίζω να τον παίρνει τώρα να πηγαίνει. Ακόμη και το μικρότερο ταξίδι έρχεται ο τελικός. Έχει και άλλες υποχρεώσεις. Εντάξει. Είχε και τα ευρωπαϊκά. Αυτό, ας πούμε, σκέψω ότι
Στον ΠΑΟΚ κάνανε και μια εβδομάδα διακοπές, ένα δεκαήμερο πόσο ήταν. Ναι. Σε εμάς νομίζω ήταν 2-3 εβδομάδες. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν προλάβανε. Νομίζω ότι τελευταία αγωνιστική με Ευρώπη πρέπει να κάνουν και εκεί μια εβδομάδα. Ναι. Γενικότερα δηλαδή, αυτό που βλέπεις στο πρωτάθλημα τώρα, αν εξαιρέσεις κάτι ομάδες που δεν ασχολείται κανείς μαζί τους από mid-table και κάτω, που κάνουν τουλάχιστον 2 μήνες διακοπές και ξέρεις είναι ψιλοχαλαροί, οι υπόλοιποι είναι στο πόδι. Έτσι. Βλέπουν αυτή τη χρονιά. Για μένα, ας πούμε, η καλοκαιρινή διακοπή είναι στο τρίμηνο. Στο τρίμηνο της αποχής, λόγω κορονοϊού. Τώρα, εγώ αυτό το θεωρώ ίδια σεζόν. Ναι. Έτσι, από αρχές Μαΐου, μέσα Μαΐου που ξεκίνησε, μέχρι και τώρα για μένα είναι μια συνεχόμενη. Είναι ουσιαστικά ίδιο. Είναι απλά κάποιοι παίκτες που ήρθαν στο ενδιάμεσο, ας πούμε, Ολυμπιακός, τη μεταγραφή που έκανε, δεν θα παίξουν τελικό. Είναι λίγο. Να γίνει ο τελικός πρώτα. Καλά. Κάτσε. Κάτσε να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, να γίνουν διαρθρώσεις, μπαράζ. Τώρα το είδες χθες που έβγαλε ανακοίνωση η Super League και λέει ότι την προκήρυξη του πρωταθλήματος την υπογράψουμε με έκτακτη γενική συνέλευση στις 31 Αυγούστου, δηλαδή 12 μέρες πριν τη σέντρα. Ναι. Εφόσον έχουν διεξαχθεί και έχουν τελειώσει τον μπαράζ. Γιατί και αυτή είναι η κρεμότητα έχουμε. Κλήρωση δεν θα γίνει κατά σχεδόν. Θεωρητικά δεν θα γίνει κλήρωση την ίδια μέρα που είναι η προκήρυξη, οπότε σκέψου κάνα δεκαήμερο, έτσι βαριά. Θα βγάλουμε νούμερα, τι θα κάνουμε. Θα μαζευτούν οι ομάδες, οι πρόεδροι και θα γυρίσουν πλάτη και θα βγάλει ένα εσύ, δύο εσύ και τρία εσύ, το ένα με το τρία παίζει σήμερα. Τώρα, έτσι θα το κάνουμε. Και σένα τώρα θα σε λέγαμε κακουηθή, τι σε ενδιαφέρει τώρα αυτό. Δηλαδή, όλοι με όλοι θα παίξουν. Μωρέ, τι είναι, μωρέ. Ναι, όλοι. Θε να κάνει προγραμματισμό για ταξίδια, ξενοδοχεία κτλ. Θε να κάνει κάτι με τον τύπο, αλλά τώρα και τι. Να το πούμε αυτό, παιδιά, αυτό το όλοι με όλου παίζουν. Που το Γιώργο Σουγκάτο το είπε ειρωνικά, δεν ισχύει έτσι, γιατί τα ακούω να το λέτε όλοι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τι κλήρωση θα έχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία το πόσο κοντά θα είναι τα ντέρμπι μεταξύ του, το τι εύκολα παιχνίδια θα έχει στο τέλο που πολλά θα έχουν κρυθεί, το αν θα έχει δύσκολα παιχνίδια όταν θα έχουν κρυθεί πολλά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτό, οπότε το ακούω ότι όλοι παίζουν με όλου. Αυτό το λένε οι παίκτε, που εντάξει έχουν και ένα επίπεδο δηλώσεων α, ρε παιδί μου, και θα κάνουν τι κλασικέ τι κλειστέ δηλώσει, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, όλοι παίζουν με όλου κλπ. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, θα δώσουμε τα πάντα και αυτά τα κλασικά. Οπότε η κλήρωση είναι ζωτική σημασία και το να ξέρει μια ομάδα να κάνει το σχεδιασμό τη, τα αεροπορικά τη, τα οτιδήποτε τη. Όταν γίνει η κλήρωση, επαναλαμβάνω. Καλά, ναι. Γιατί εγώ όργο δεν παίρνω. Καταρχήν δεν ξέρω πόσες ήταν οι ομάδες. Επίσης, αν αυτή τη στιγμή βάλουμε κάτω το ποιο είναι τα ρόστερ των ομάδων αυτών των δύο, δεν ξέρω αν βγαίνουν 11. Αλλά εντάξει. Δεν είναι κάτι που θα με απασχολήσει έντονα αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, έτσι. Ας τα βρούνε μεταξύ τους, βγάζουν ανακοινώσεις συνεχόμενες και η Ξάνθη και ο Πόλωνος Μπίρνης. Τώρα από εκεί και πέρα. Δεν είναι κάτι που θα με απασχολήσει ιδιαίτερα και δεν θα απασχολήσει νομίζω και κανένα στον Άρη αυτή τη στιγμή. Ναι. Απλά περιμένουν να μάθουν ποιος είναι ο τελευταίος που θα συμπληρώσει τη λίστα η Super League. Αναδιάρθρωση δεν ξέρω αν θα γίνει. Ούτε ήδη ξέρω. Δεν ξέρω αν του ενδιαφέρει να γίνει. Δεν ξέρω αν ασχολούνται. Και θα λέγαμε για το πιο ενοργάνωτο πρωτάθλημα, αν δεν υπήρχε η Basket League. Είστε προβολικοί τώρα. Σου έχω περιγράψει την Basket League, τι γίνεται. Θα με πιάσει σκοτωθήνη, δεν θέλω. Δεν θέλω δηλαδή. Τρέμω τη στιγμή που θα πρέπει να ασχοληθούμε και πάλι με τον μπάσκετ. Να σου πω εντάχει. Δεν ξέρουν πόσες ομάδες θα είναι. Ναι. Δεν ξέρουν ποιο είναι το τηλεοπτικό και αν υπάρχει τηλεοπτικό. Δεν ξέρουν. Το τζάμπο είναι προγραμματισμένο για αρχές Οκτώβρη. Όλοι βάζουν στο χέρι τους φωτιά ότι δεν θα γίνει αρχές Οκτώβρη. Επίσης, υπάρχει το πρωτάθλημα που δεν έχει κεντρικό χορηγό, αλλά έχει ασημένιο χορηγό, που είναι ο περσινός χορηγός που δεν ήθελε να δώσει αντίστοιχα λεφτά, και απλά του δώσαμε άλλο ρόλο και τον υποβαθμίσαμε. Και δεν έχει κάτι κανονισμένο. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι σημαντικό, έχει μπροστά στο μήνυμα αυτά. Όχι. Έχω ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο ελπίζω να λύσουμε μετά το διάλειμμα. Ναι, πρέπει να έχουμε το ίδιο ακριβώς. Ναι. Οπότε μετά το διάλειμμα. Και όταν πάρετε το OK, θα στέλνετε μηνύματα. Ναι, εντάξει, να το πούμε από τώρα και να πούμε και τους έντερους τρόπους που μπορείτε να στέλνετε. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222 με χρέωση 0,62 ευρώ ένα SMS. Φυσικά και μέσω Facebook μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Και στο page του Libero, Libero FM 107,4 Sport Radio. Και φυσικά στη σελίδα του All About Aris μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Να ρωτάτε, να εκφράζετε τις απορίες σας. Θα έχουμε και Νίκο Παδόπουλο, οπότε ετοιμάστε μερικές ερωτησούλες και για το δικό σας έτσι το. Έχει φέρει τη σημειώση σου. Τη σημειώση τι θες να ρωτήσεις τον Νίκο. Όχι. Μου βγαίνουν αθόρμητα ερωτήσεις. Είναι ανάλογα το ύφος του Νίκο. Άμα είναι ευδιάθετος, θα ρωτήσει και κάτι παραπάνω. Άμα είναι ο άνθρωπος κουρασμένος και τρέχει και έχει και το άγχος για το να προλάβει κάποια πράγματα με συνεντεύξεις και με λοιπά. Με προπονήσεις.
Επίσημα ήταν όρθιο ο Μανιά. Ο Μανιά, θυμάσαι τι σεζόν ήταν στον Άρη. Ο Μανιά δεν ακούστηκε για μια ελληνική ομάδα. Και το Βόλο. Νομίζω είναι το μια χρονιά πριν πέσει ο Άρης. Το 12-13 είναι. Ή 11-12. Επίσης, μ' αρέσει αυτό που κάνει την ανακοίνωση. Έχει ανεβάσει την ανακοίνωση και ο Δόγκο Αμμόνια. Και τέρμα κάτω γράφει: ζητήθηκε και αναμένεται το διεθνές πιστοποιητικό του ποδοσφαιριστή από την Πολωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Άρα δεν έχει κλείσει. Εντάξει, θέλετε να γίνετε και γρήγορα πράγματα κι εσείς. Εντάξει. Άμα ζητήθηκε το χαρτί από την Ελληνική Ομοσπονδία, σε κάνα δύο εβδομαδούλες. Έχω οδηγισμένα μηνύματα. Σας πονάει η αλήθεια με όλους. Όλοι με όλους είναι, λέει. Καλά τα λένε οι ποδοσφαιριστές. Ποιος το έγραψε? Ο ξαδερφός ο Παναγιώτης λέει αυτό το πράγμα. Όλοι με όλοι λέει παίζουν. Ναι, άμα παίξεις ξεκινήσει πρώτη αγωνιστική με Ολυμπιακό, δεύτερη με ΠΑΟΚ, τρίτη με ΑΕΚ. Θα σου πω εγώ που θα είναι. Μπορεί να μην έχει καλή ομάδα, να είσαι η Λάρισα, ξέρω εγώ, και να παίξεις τρία τέτοια παιχνίδια και να έχεις 0 βαθμούς. Την κρίνια θα υπάρχει. Φλερτάρεις τώρα με παρέμβαση. Εγώ στο ποινικολόγο. Όχι, πάτε. Πούμε ο Αστέρας Τρίπολης. Άμα παίξει με αυτούς τους τρεις, ξέρω εγώ, και τέταρτο παιχνίδι έχει με Άρη και πέμπτο έχει με Πανθρακικό. Ας πάμε σε ένα υποθετικό σενάριο τελείως. Στο πέμπτο παιχνίδι Παναθηναϊκό, με Πανθρακικό, να δούμε τι χ θα πάρει. Που δεν θα έχει ψυχολογία ούτε να κουνηθούν οι παίκτες. Κάτσε. Αυτό θέλει με λέει ότι Πανθρακικό. Έβαλε υποθετικό σενάριο, γι' αυτό. Είναι διαγαλαξιακά τα φιλικά. Γιατί σαν σήμερα λέει. Έπαιξε ο Πανθρακικός με την Παθήση, γιατί δεν κάτι κάνανε. Και είναι. Ο Πανθρακικός, νομίζω. Πανθρακικός. Α, ναι. Μεγάλη στιγμή. Αυτά νομίζω σαν ένα πρόγευμα, θα λέγαμε. Από το τι συμβαίνει στην. Από τι συμβαίνει στην ειδησιογραφία του Άρη. Είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο, θα λέγαμε, όλο αυτό το σκηνικό το τελευταίο 24ωρο. Εγώ μπορώ να πω ότι εν τέλει όντως ήταν έτοιμοι. Δηλαδή περιμένανε τα. Το έγραψε και ο Άγγελος Χαριστέας χθες ότι είμαστε έτοιμοι δηλαδή, για τα παιχνίδια. Περιμένανε τη λύση των μπαν. Είχαν κάνει ήδη προεργασία σε ένα δεκαήμερο. Το ρόστερ είναι σχεδόν. Έτοιμο. Έτσι, αυτή τη στιγμή, αν θεωρήσουμε ότι ο Λόπες και ο Γκάμα είναι παίχτες του Άρη, μετά ναι. Πας για μικροπαρεμβάσεις. Στην άμυνα, στο βάθος για το εξτρέμ και βλέπεις και κάνεις. Δεν αποκλείεις και το μπαμ. Ή γιατί εντάξει, η λέξη μπαμ ίσως σε μερικούς πηγαίνει σε άλλα ονόματα, αλλά δεν αποκλείεις και σε κάτι καλύτερο. Μια παρέμβαση. Ναι. Ξάνωθεν. Ναι. Δηλαδή, ναι. Εντάξει. Πριν πάμε στο διάλειμμα, πες μας λίγο μερικά. Μαζί μας είναι σήμερα η Pefki Deluxe Residency, το ομίλιο εταιριών Καραμαλής. Θέλεις οι φετινές διακοπές σου να σου μείνουν αξέχαστες? Στο Pefki Hot Halkidikis υπάρχει αυτό που ονειρευόσουν. Pefki Deluxe Residency. Ευρύ χώρο, νεόδυνα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 2374-06-2222 ή μπες στο pefkideluxeresidency.com. Pefki Deluxe Residences, μέλος του ομίλου εταιρείων Καραμαλής, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Προλαβαίνετε, παιδιά, ακόμη. Οι περισσότεροι κάνετε προς τέλεια Αυγούστου συνέχεια τις διακοπές, οπότε σίγουρα σας αφορά αυτό. Ναι. Θέλετε να αποφύγετε τα κύματα των τουριστών. Αν πάλι δεν θέλετε να πάτε διακοπές και θέλετε να πάτε εδώ πιο κοντά, υπάρχει το Residence Casino Θεσσαλονίκη. Εκεί κάνεις καλύτερες διακοπές. Ναι, ναι. Αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Residence Casino Θεσσαλονίκη, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια. Όπως δώρα, εκπλήξεις αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με εγγραφή του στο καζίνο. Αν πάλι είστε από αυτούς λοιπόν που πάντα ανέβαλαν την επίσκεψή του στο καζίνο, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Το Origins Casino Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός αλλά και ο πιο ασφαλής. Ενώ τέλος, αν θέλετε να κάνετε μια ανανέωση στο σπίτι σας, έπιπλα Μαρμαρίδης. 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Φροντίζουν οι χρόνοι παραλαβής να είναι οι πιο σύντομοι της αγοράς, καθώς διαθέτουν και έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές και κάθε ευρώ σας είναι το υψηλότερο δυνατό value for money. Διαθέτει ένα νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Επίσης, τα έπιπλα είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στα δικά σας μέτρα. Και στα χρώματα που επιθυμείτε. Είναι η ανανέωση που θέλετε. Χρειάζεται ανθρώπους που εμπιστεύεστε και στο Μαρμαρίδης έπειλα μπορούν να σας το προσφέρουν αυτό. Mm-hmm. Και είναι μαζί σας ανά πάση στιγμή με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε με αυτό το time out, την ανάσα τη λεγόμενη. Μια δροσιά καλοκαιρινή. Μια δροσιά στην καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη, την άκρος. Ερωτική, θα πει ερωτική. 19 Αυγούστου. Αυτά. 19 Αυγούστου.
Ό,τι πιο ερωτικό θα δεις είμαι εγώ απέναντί σου. Λοιπόν, επιστρέφουμε με περισσότερο ρεπορτάζ για Άρη. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, αν μας επιτρέψει η τεχνολογία, έτσι και καλά, να συνδεθούμε με Νίκο Παπαδόπουλο. Αλλιώς μετά τις 6 θα δούμε λίγο πώς θα πάει. Εσείς μένετε συντονισμένοι, αθλητικός Λίμπερο 107,4. Μας ακούτε και μέσω e-radio, live24 και greekradios.gr. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Εδώ μας επιστρέψαμε. Να πω λίγο, να μην καλείτε, γιατί θα πάμε να συνδεθούμε με Νίκο Παπαδόπουλο. Όσοι φίλοι έτσι βλέπω ότι έχετε. Ωραία. Υπάκουη. Μπράβο. Πες μας λίγο, Γιώργο, να μέχρι να συνδεθώ εγώ με τον Νίκο. Δεν θα μπορούσε να γίνει προετοιμασία χωρίς τους συνεργάτες και το χορηγό που έχει ο Λίμπερ 107,4 και το Lombard Tars on Air. Ανθουλάκη Smart Trans. Απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφαίες περιγραφές στις οδικές μεταφορές. Από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο των δίκτυων συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανθουλάκη Smart Trans. Πληροφορίες στο 2310 75 30 24 και στο ανθουλάκης.ltd.gr. Και ουσιαστικά, αν έχετε κάποια ερώτηση τώρα, οτιδήποτε για τον Νίκο, ο οποίος βρίσκεται στα 35 πηγαδιά και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, από ό,τι με ενημερώνει. Ναι, να προτιμήσετε το Facebook λίγο για αρχή, για τις ερωτήσεις σας για τον Νίκο. Πάμε στον Νίκο να δώσουμε την καλησπέρα μας. Γεια σου, Νίκο. Τι γίνεται, παιδιά? Καλά. Μια χαρά, τέλεια, εξαιρετικά. Εσείς πώς πάτε εκεί πέρα, με ομίχλη, με βροχές και με καταιγίδες? Καλά, όχι, εντάξει. Καλό είναι ο καιρός σήμερα, δεν έχουμε θέμα. Ούτε ομίχλη είχε, ούτε βροχή είχε. Χθες το βράδυ έβρεξε πολύ, είχε ένα 4-20 δυνατό μπουρίνι. Το οποίο φυσικά εμένα με πιάσει να κατέβαινα για να πάω για φαγητό. Okay, ναι. Αλλά γενικά είναι καλά σήμερα ο καιρός, δόξα τω Θεώ, με ήλιο. Και τώρα έχει λίγα σύννεφα από ό,τι βλέπω. Δεν έχει πάρα πολλά. Το ομίχλη έχει. Θα γίνει υπό νορμάλ καιρικές συνθήκες απογευματινή προπόνηση, την οποία βέβαια περιμέναμε ότι ίσως την παρακολουθήσει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο είναι ότι μάλλον θα αργήσει λίγο να έρθει και θα αναμένεται μετά την προπόνηση. Εδώ στα 35 πηγάδια είναι πιθανό βασικά να βρεθεί μετά την προπόνηση. Ας μην αποκλείσουμε το δεχόμενο να βρεθεί και στη διάρκεια της προπόνησης στο Βέρμιο, ο χειρός άνδρας των Κιτρινόμαυρων. Περιμένουμε, αν δεν έχει έρθει, και ο Γκάμα. Για θα έρθει με τον Καρυπίδη, θα δούμε. Προκειμένου να γίνουν και οι τελικές συζητήσεις ανάμεσα στον Άρη και τον Πορτογάλο όσον αφορά την παραμονή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε σημειώσει το γεγονός ότι ο παίχτης ήταν πιο διαλλακτικός όσον αφορά το οικονομικό και να ρίξει τις απαιτήσεις του. Σημειώσαμε και πριν λίγες μέρες ότι βλέπει πιο ζεστά πλέον την περίπτωσή του και επιβεβαιώνεται πλέον, νομίζω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την παρουσία δηλαδή του παίχτη εδώ στα 35 πηγάδια. Τον περιμένουμε, επαναλαμβάνω, για να μπουν και σε τελικές επαφές οι δύο πλευρές. Δεν θα θεωρήσουμε ακόμα δεδομένη την παραμονή του Γκάμα, αλλά πλέον, το σύμπου που ο Πέτης θα έρθει εδώ, είναι πιο πιθανή από ποτέ. Η διατήρηση του Πορτογάλου στο ρόστερ και την νέα αγωνιστική σεζόν, όπως σημειώσαμε και το πρωί, βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Χθες εθεάθηκε στο κέντρο κιόλας μαζί με τον Σόζα, έτσι αλλιώς είναι φίλοι και την σύντροφό του. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των επαφών αυτών με τον Γκάμα, εφόσον υπογράψει. Εφόσον ανανεώσει, θα λογίζεται σίγουρα ως μια βασική επιλογή για τα extreme την επόμενη σεζόν, χωρίς να αποκλείεται βέβαια να υπάρχει και κάποιος ακόμα. Και όπου κάποιος ακόμα, επειδή ρωτάει ο κόσμος συνέχεια, ο Ματέο Γκαρσία. Τώρα από εκεί και πέρα με τον Λόπεζ, και χθες το βράδυ νωρίς σημειώσαμε ότι οι δύο πλευρές είναι στις τελικές επαφές σε δικασία ανταλλαγής συμβολέων. Ο παίχτης, όπως γράψαμε και σήμερα νωρίς το μεσημέρι, περιμένει τα αποτελέσματα από το τεστ κορονοϊού στο οποίο υποβλήθηκε, να βγει αρνητικό, να μπει στο αεροπλάνο, έχει κάνει και τη βαλιτσούλα του και να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικά και να τελειώσει η μεταγραφή του. Αυτό θα είναι ο βασικός φόρος του Άρη την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και εφόσον γίνουν όλα αυτά, να δούμε πόσες μέρες από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα προλάβει. Δηλαδή, αν καταφέρει να έρθει ο Λόπεζ μέχρι το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλά. Να έρθει δηλαδή μέχρι Σάββατο, αν βαριά εγώ συλλογικά, και να προλάβει να είναι και 3-4 μέρες εδώ πέρα. Ίσως προλάβει και ένα φιλικό ο Λόπεζ που έκανε και κάνει ατομικές αιτιαίες προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα. Προσπαθεί να διατηρηθεί σε καλή φυσική κατάσταση. Δεν είναι το ίδιο βέβαια με το να προπονήσει με την ομάδα σε πολύ έντονους ρυθμούς. Θα χρειαστεί και αυτό το χρόνο του, είναι δεδομένο. Είναι δύο περιπτώσεις που βρίσκονται στο προσκήνιο τα τελευταία 24 ώρα και είναι και δύο περιπτώσεις που ίσως ακόμα και μέχρι το βράδυ να έχουμε κάτι καινούριο. Τόσο για τον Κριστιαν Λόπεζ όσο και για τον Μπρούνο Γκάμα. Θέλει να τα κλείσει ο Άρης αυτά τα δύο μέτωπα και από εκεί και πέρα να πάρουν σειρά συμπληρωματικές επιλογές που έχει να κάνει η ομάδα. Έχει να πάρει στόπερ, έχει να πάρει δεύτερο τερματοφύλακα.
Έχει να κάνει ακόμα μία-δύο κινήσεις σίγουρα. Περιμένει και το Χατζησαφή, που είναι και αυτός ένα ζήτημα, ο οποίος παίζει αύριο και από ό,τι πληροφορήθηκα, νομίζω παίζει και στις 25, θα αργήσει να έρθει ο Ιρανός, θα χρειαστεί το χρόνο του. Είναι η αλήθεια. Νίκο, να σε ρωτήσω λίγο για τον Γκάμα. Αν αποκτηθεί ο Γκάμα, αυτό θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα, όχι μόνο σε θέμα θέσης, αλλά και στο οικονομικό κομμάτι για την πιθανή απόκτηση Ματέο Γκαρσία, ή είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο? Κοίτα, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να έρθει ο Ματέο. Σίγουρα μια πιθανή, που είναι πλέον πολύ πιθανή, συμφωνία με τον Γκάμα επιβαρύνει το αγωνιστικό σου μπάντζετ με σχεδόν 300.000 ευρώ. Διακρίνω διάθεση να έρθει ο Ματέο ακόμα και έτσι. Το θέμα είναι βέβαια μετά να έρθει ο Ματέο που θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Δηλαδή, για να το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά, χάνεται λίγο ισορροπία αν έρθει και ο Ματέο και ο Γκάμα. Δεν σου λέω ότι δεν τους θέλω, τους θέλω και οι άνθρωποι της ομάδας τους θέλουν και τους δύο. Όσο περισσότερους έχεις, τόσο το καλύτερο. Αλλά το θέμα είναι και που θα τους χωρέσεις. Δηλαδή, αν από τη μία έχεις το Φετφαντίδη και από την άλλη έχεις τον Γκάμα, το Ματέο θα τον βάλει. Καταλαβες. Ή που θα βάλεις, μπορεί να έχεις το Ματέο. Το Μαντσίνι. Θα έχεις το Ματέο βασικό και θα έχεις τον Γκάμα στον πάγκο. 300.000 παρκαρισμένα εκεί. Και πόσο μάλλον που το βλέπετε να παίξεις χωρίς ναι. επιτελικό μέσο, οπότε έχεις αρκετούς παίχτες μπροστά μας. Αυτό με το δένεις και κόμπο. Ναι, ναι, έτσι. Τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Ναι. Γι' αυτό έτσι. Σου είπα και χθες να είσαι λίγο μαζεμένος σε αυτό το κομμάτι. Ναι, εντάξει, ναι. Το 4-3-3 είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό όλων και πάνω σε αυτό γίνεται ο σχεδιασμός. Αν δεν βγει όμως, γιατί οι σενάριοι έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να μην τους βγει. Και θα πάνε στην επόμενη επιλογή που είναι το 4-2-3-1. Το 4-2-3-1 περιλαμβάνει έναν. Κοίτα, για μένα, όχι επιτελικό μέσο, γιατί να σου πω κάτι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο επιτελικός μέσος για μένα έχει καταργηθεί. Δηλαδή ο παίχτης που είναι πίσω από το φορ μπορεί να είναι είτε δεκάρι, μπορεί να είναι είτε δεύτερος φορ, κρυφός κυνηγός, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Άρης, ό,τι και αν παίξει του χρόνου, θα είναι με τρεις παίχτες στον άξονα. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Θέλει να δώσει ένα ακόμα παίχτη στον άξονα για να έχει μια υπεραριθμία εκεί πέρα και να έχει και έναν εξτρά παίχτη τόσο ανασταλτικά όσο και επιθετικά. Αν πας στο 4-2-3-1 για την θέση πίσω από τον Φορ, σίγουρα ο Μαντσίνι είναι μια επιλογή. Δηλαδή νομίζω ότι θα γίνει φέτος αυτό το οποίο έπρεπε με τον, που το είδαμε βέβαια και πέρυσι, με τον Αργεντινό να αγωνιστεί στον άξονα. Είναι η θέση νομίζω στην οποία μπορεί να αποδώσει καλύτερα και με το δεδομένο ότι δίνει και βοήθεια και όλα σαν ασφαλιστικά του ταιριάζει η συγκεκριμένη θέση, αποτελώντας βέβαια και μια επιλογή για τα εξτρεμό, που επίσης ο Άρης μπορεί να παίξει ένα σύστημα το οποίο δεν έχει δουλευτεί, δεν ξέρω αν θα δουλευτεί, αλλά υπάρχει ως επιλογή και μπορεί να το δούμε ενδεχομένως μέσα σεζόν. Και 3-5-2. Μεσάκιτς και κάνει ένα fullback και να έχεις 30 πίσω σαν στόπερ. Και πάλι γεμίσει τον άξονα σου έτσι. Και 6 και 2. Φόρη μπορεί αντί να το παίξει 3-5-2, μπορεί να το παίξει 3-6-1, να το πω έτσι. Και να έχεις ένα φόρη μπροστά. Επιλογές υπάρχουν. Οι μεταγραφές που έχουν γίνει δίνουν το πλεονέκτημα της ευελιξίας όσον αφορά το τακτικό κομμάτι. Το θέμα όμως βέβαια, για να το σημειώσουμε, και αυτό είναι κάποια στιγμή ο Άρης να αρχίσει να δουλεύει και τακτικά. Διότι μέχρι στιγμής εδώ και μια εβδομάδα δεν το έχει κάνει αυτό, είναι η αλήθεια. Έχει αναλωθεί σε άλλες ασκήσεις. Το έχω πει και άλλη φορά. Είναι σαν να ξεκινάει από την, σαν να πηγαίνει να μάθεις αγγλικά και ξεκινάς από την junior, ας πούμε. Όλα από την αρχή. Από τις πάσες, από την κίνηση στο χώρο, από τη χημεία, το οτιδήποτε. Τις ολοκαλύψεις που πρέπει να έχουν, τα πάντα. Ξεκινάει στην ουσία από το μηδέν. Ο ΕΝΗ, κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία της τακτικής. Εντάξει, έχουμε ακόμα, αύριο ολοκληρώνουμε μια εβδομάδα στο βουνό, θα συμπέσει και με τη δεξαγωγή του Φιλικού Βιναγία Μαρίνα Νάουσος αύριο στις 6. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε την ομάδα να πάρει τους μέσους επιθετικούς σε κάποια φάση για να δουλέψει επιθετική τακτική. Και παράλληλα η αμυντική να δουλέψουν αμυντική τακτική. Θα πρέπει να τους δουλέψει με δεδομένο ότι θες να πας ένα build-up. Εντάξει, το build-up απαιτεί να έχεις την μπάλα κάτω και να έχεις καλό passing game. Και ειδικά όταν κάνεις την πρώτη πάσα, είτε από την τερματοφύλακα είτε από τα stopper, να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε καταστάσεις πίεση του αντιπάλου. Δηλαδή, όταν ανεβαίνει η πρώτη ζώνη άμυνα στο αντιπάλου και να σε πιέσει, θα πρέπει να σπάσεις το pressing του αντιπάλου, να περάσεις την μπάλα σε μεσοδιαστήματα και να καταφέρεις να την προωθήσεις μπροστά. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να δουλευτούν. Είναι πράγματα τα οποία ο Ένινγκ δεν τα έχει κάνει μέχρι στιγμής. Αυτό το οποίο μου δίνει, η εικόνα που μου δίνει εμένα μέχρι στιγμής από τις ασκήσεις είναι ότι προσπαθεί να τους περάσει πράγματα τα οποία ίσως η συνέχεια, όχι ίσως, τα οποία πιστεύετε ότι θα τους βοηθήσουν συνέχεια σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι να το κάνει βέβαια και αυτό το κομμάτι. Εντάξει, εννοείται, θα περιμένουμε να το δούμε. Κάτσε, πότε θα το ξεκινήσει. Θεωρητικά υπάρχει και εδώ για να δουλέψει μια τακτική. Από την άλλη, δεν υπάρχει και εδώ, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, σε λιγότερο από ένα μήνα
Σε λιγότερε από 25 μέρε έχει σέντερ το πρωτάθλημα και δεν θα φτάσει τελευταία στιγμή. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Θεωρητικά το πρωτάθλημα, γιατί στην Ελλάδα ζούμε και μπορεί να δούμε καμιά βδομάδα παράταση στην σέντρα του πρωταθλήματος. Αυτό που λέγαμε πριν με τον Κώστα, ότι η προκήρυξη θα υπογραφεί 30-31 Αυγούστου και η κλήρωση ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Όχι ότι η Μάλτα θέλει να κάνει προγραμματισμό, εντάξει, ξέρεις, αλλά... Μη δούμε κανέναν... Μην δούμε το πρώτο μάτς του Άρη επίσημα να είναι το ευρωπαϊκό. Περίμενα. Στην Ελλάδα δεν βάζει. Να μην χαλάσουμε τις παραδόσεις, να μην χαλάσουμε. Έτσι πάει πάντα. Ναι, όπως έγινε και πέρυσι. Εντάξει. Αν δεν βρεθεί μια λύση όσον αφορά τα ανοιχτά ζητήματα για την έναρξη του Super League, δεν αποκλείω να γίνει και φέτος το συγκεκριμένο. Εντάξει, ο Άρης δεν το σκέφτεται για την ώρα, εννοείται. Ο Άρης προσελώνεται στη δουλειά του αυτή τη στιγμή. Για μένα πρέπει να αρχίσει. Αφού κλείνουν μια εβδομάδα αύριο θα πρέπει να... και έρχονται παίκτες, δηλαδή έχει πλέον και ο Ντάτκοβιτς, να έρθει και ο βασικός σου φόρτ τα επόμενα 24 ώρα και ο Εκστρέμ θα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει περισσότερο τακτική. Εντάξει, καλά αυτά τα οποία κάνει ο Έινγκ, εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ, αλλά θα πρέπει να δούμε και το μετά, να υπάρχει συνέχεια, κατάλαβες, και να δουλεύει στο τακτικό κομμάτι, διότι ο Άρης πέρυσι στο τακτικό κομμάτι υστέρησε. Και θα διευκρινίσω γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί, ναι, αλλά βγαίναμε εκπληκτικά στην επίθεση κτλ. Ναι, ο Άρης είχε πέρυσι ίσως το καλύτερο επιθετικό transition. Το επιθετικό transition δηλαδή, και ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο, τον αντίπαλο του έδινε χώρο. Όπως σε παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο Βικελίδης, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Παναθηναϊκό, εκείνο το 4-0 που τον έχει διαλύσει τον Παναθηναϊκό του Δόνη. Αυτό είναι ένα μεγάλο του ατού, διότι μπροστά έχει ποιότητα, έχει ταχύτητα. Και έχει ακόμα περισσότερη φετινή σεζόν, θα πω εγώ, με βάση τα βιογραφικά των παιχτών που έχει αποκτήσει και των παιχτών που υπάρχουν από πέρυσι. Το θέμα για τον Άρη που θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω είναι όλα τα υπόλοιπα μάτς. Η πλειοψηφία των αγώνων απέναντι σε ομάδες που παίζουν πολύ κλειστά, με πολυπρόσωπη άμυνα, που δυσκολεύεσαι να βρεις διαδρόμους, που έχεις την μπάλα, που ο αντίπαλος περιμένει πίσω από την μπάλα και θα πρέπει εσύ να διασπάσεις την αντίπαλη άμυνα. Αυτό θέλει τακτική. Εντάξει, αυτό θέλει να βγάζεις αυτοματισμούς. Και κυρίζει παιχνίδια εκτός έδρας. Τα οποία τα δουλεύεις, πρέπει να τα δουλέψεις. Και ειδικά και στο Βικελίδης, περισσότερο θα σου πω εγώ, που έχει ο Άρης πρόβλημα σε τέτοια παιχνίδια, αλλά και σε κάποια ματς εκτός έδρας με τέτοιο επίπεδο ομάδες που θα πάρουν αυτές το δεύτερο ρόλο στο γήπεδο από μόνες και θα σου δώσουν τον πρώτο και θα πρέπει εσύ να δημιουργήσεις. Εντάξει, το επιθετικό transition του Άρης στο ανοιχτό γήπεδο ήταν εξαιρετικό. Το θέμα είναι κλειστές άμυνες. Εκεί είναι, αν θέλει ο Άρης να κάνει το βήμα παραπάνω αγωνιστικά, θα πρέπει όχι ότι είναι μεγάλη ομάδα. Να βγάλει ακόμα περισσότερο το χαρακτήρα της μεγάλης ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να μάθει να βρίσκει τον τρόπο να παίρνει και τέτοια παιχνίδια. Αυτό δεν μπορείς να το... γι' αυτό δεν μπορείς να βασιστείς μόνο στα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών σου μεσοεπιθετικά, θα πρέπει να βασιστείς και στο τακτικό, να έχεις και ένα τακτικό πλάνο. Ώστε αν δεν είναι σε καλή μέρα οι ποιοτικοί σου ποδοσφαιριστές, να σου βγει το τακτικό πλάνο. Ή αντίστροφα, μπορεί να σου βγει το τακτικό πλάνο και να έχεις καλή μέρα τους παίκτες σου. Παίκτες που μπορούν να κάνουν και διαφορά, έτσι, αναφέρουμε τώρα σε παίκτες όπως ο Φαντζίδης ή ο Γκάμαν είναι και τελικά ή αν έρθει κάποιος αντίστοιχος, Ματέο Γκαρσία και το καθεξής. Ξεκάθαρα. Και βλέπουμε ότι είναι και ένας μεταγραφικός σχεδιασμός που σταδιακά ολοκληρώνεται. Αν προεξοφλήσουμε ότι Λόπες και Γκάμα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, ουσιαστικά έχουν συμφωνήσει, ξέρω, φαντάζομαι, πλησιάζει προς το τέλος του και φαίνεται ότι όλο σαν αυτό το διάστημα. Φυσικά, από τα πρώτα ονόματα που ακούστηκε για ενίσχυση τότε ήταν ο Ματέο Γκαρσία. Το θέμα του Ματέο Γκαρσία δεν έχει προχωρήσει και φαίνεται σαν οι άνθρωποι, ξέρω, του Άρη να άφησαν αυτό το όνομα να υπάρχει από πάνω που όντως υπήρχε. Γιατί για και ο προσφερειστής έχει έρθει εδώ πέρα, ακόμα και σπίτι έψαχνε, όπως αναφέραμε τις προάλλες. Ναι. Και ουσιαστικά κινήθηκαν, ξέρεις, με απόλυτη μυστικότητα κτλ. Έκλεισαν παίχτες, έκλεισαν θέσεις. Έτσι άμεσα. Το βασικό παζλ του κορμού έκλεισε. Ναι, μέσα σε δύο εβδομάδες. Και χωρίς να υπάρχουν διαρροές ονομάτων και τα λοιπά, έτσι να γίνουν κάποια πολύ μεγάλα σύρια, αλλά έτσι ήταν, ξέρω εγώ, πολύ θετικά το βλέπω το θέμα του Μιχάλη. Όταν λες διαρροές ονομάτων. Δεν υπήρχαν ονόματα που πριν... Αλλά οι άνθρωποι του Άρη όσον αφορά το κομμάτι των ονομάτων δεν μιλάνε τους καθρέφτες. Αυτό θέλω να σου πω, ναι. Αυτό θέλω να σου πω, ναι. Δεν πειράζει, τα βγάζουμε από αλλού. Εντάξει, κοίτα, το έχω... Τι? Δεν σε φοβάμαι, λέω. Ναι, αλήθεια. κοίτα, οι άνθρωποι του Άρη, γενικότερα αυτό του Άρη λειτουργεί, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω, γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, ο Άρης μέσα σε δύο εβδομάδες περίπου έχει καταφέρει να ολοκληρώσει σχεδόν τη βασική του δεκάδα. Δηλαδή, αν κλείσει τώρα τον Γκάμα και τον Λόπες, που αν δεν προκύψει κάτι συνταρακτικό θα κλείσουν, έχει κλείσει τη βασική σου δεκάδα.
έκλεισες. Τώρα με τον αστερίσκο του Ματέο. Ναι. Αν έρθει ο Αργεντινός. Δηλαδή είναι ο μοναδικός που μπορεί να έρθει και να αλλάξει κάτι όσον αφορά τα πρόσωπα της δεκάδας αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να αλλάξει κάποιος τον Κουέστα. Δεν μπορεί να αλλάξει κάποιος τον Γκάνεα στα αριστερά. Για τα στόπερ θα κρατήσουν επιφύλαξη. Για τον έναν τουλάχιστον. Τον δεξιό στόπερ. Όπως και μπορεί να συμπαρασύρει και το δεξιό μπακ. Ενδεχομένως. Δεν μπορείς να αλλάξεις, ας πούμε, δύσκολο να αλλάξεις κάτι στα χαφ. Εντάξει, ο Χατζησαφή ίσως να αλλάξει τις ισορροπίες, να σου το πω έτσι. Εκεί πέρα βέβαια θα γίνεται μάχη, γιατί θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, υπάρχει πολλή ποιότητα, πολλές επιλογές. Δεν μπορείς να βγάλεις το Φατφαντζίδη. Σίγουρα. Να έρθει κάποιος να βγάλει το Φατφαντζίδη, ούτε να έρθει κάποιος και να βγάλει το Λόπες. Υπάρχει ο Μάνος, αλλά είναι εδώ, δεν θα έρθει κάποιος άλλος. Εντάξει, ο Άρης θα κλείσει το βασικό του κορμό. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς στόχους που είχε θέσει εξ αρχής, όταν ξεκινούσε τον σχεδιασμό του, ότι να κλείσουμε την δεκάδα πρώτα, παιδιά. Να φύγει αυτός ο Βραχνάς, αυτό το άγχος, και μετά να πάμε σε κινήσεις για τις οποίες δεν κεγόμαστε και δεν υπάρχει πίεση του χρόνου. Διότι για να δουλέψει σωστά πρέπει να έχει και τις βασικές επιλογές. Ο Άρης το κατάφερε αυτό. Ο Ένινγκ έχει στα χέρια του πλέον, αν κλείσει και το Λόπες και τον Γκάμα, όλες τις βασικές επιλογές. Αυτό είναι πλεονέκτημά του. Και αυτό δημιουργεί και ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά τη δουλειά που πρέπει να γίνει, ειδικά στο τακτικό κομμάτι, από ένα σημείο και μετά. Διότι δεν υπάρχει δικαιολογία αν έρθει ο Λόπες και ο Γκάμα του δεν έχω παίχτες ακόμα. Παίχτες θα έχεις και θα έχεις τους βασικούς σου. Άρα πρέπει να δουλέψεις με αυτούς. Έτσι. Και... Εντάξει, τώρα που είχε... Ναι. Νομίζω ότι όντως έχει σχεδόν. Το πολύ μεγάλο μέρος, το πολύ μεγάλο κομμάτι, με αστερίσκους πάντα την περίπτωση του Ματέο Γκαρσία που απασχολεί και όπως είπες αυτό το θέμα με την άμυνα που πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτός ο πλησιάζουμε, ας πούμε, γιατί μιλάμε για βασικές επιλογές. Νομίζω ότι τώρα και δεν ξέρω. Έχεις και backup λύσεις. Αυτό και δεν ξέρω αν θα πας σε κάποια κίνηση έτσι για ενίσχυση για το μέλλον. Έτσι, κάποιον νέο από το σφαίρι κτλ. Θα κάνεις για τις τέτοιες. Εντάξει, έχεις και τους μικρούς που είναι στην ομάδα βέβαια και αυτό είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Πώς θα τους διαχειριστεί ο Άρης, θα το δούμε το φινάλε της προετοιμασίας. Κάποιοι πιστεύω θα δοθούν δανεικοί. Και θα κάνεις, πιθανό είναι να κάνεις και προσθήκες ενός-δύο ακόμα παιχτών που θεωρείς ότι αποτελούν ένα project για το μέλλον. Και το κρίσιμο, αυτή τη στιγμή, το κρίσιμο σε εισαγωγικά είναι αυτό που υπήρχε πιο πολύ είναι η ενίσχυση στον Άσο. Που αυτή τη στιγμή έχει πάνω στο Βέρμιο 4-5 τερματοφύλακες. Αλλά ουσιαστικά ψάχνεις το νούμερο 2 πίσω από τον Χουλιάν Κουέστα, έτσι. Κουέστα, ναι. Με την περίπτωση του Κότσαρη αυτή τη στιγμή είναι λίγο στάσιμη. Ναι. Τα λέγαμε. Άχισε. Υπάρχει περίπτωση, είναι η συγκεκριμένη που αναφέρεις όντως. Υπάρχει. Είναι μια περίπτωση που παραμένει στο τραπέζι η συγκεκριμένη. Ας να γράψουμε και κάτι για αύριο. Εντάξει. Εγώ έτσι πέταξα άδεια και αφήσουμε γεμάτα. Μιας και είπες για αύριο, Νίκο, να πάμε και στο αύριο λίγο. Γιατί απασχολεί τον κόσμο και η ενδεκάδα του αυριανού αγώνα, θα λέγαμε, Νίκο. Καλά, εντάξει. Αυτό θα το δούμε. Μην βιάζεστε. Θα δούμε και τα απογευματινή προπόνηση και τα θεωρώ πιθανό ότι επειδή αύριο έχουμε φιλικό ότι θα κάνει κάποιο είδος διπλού ο Ένινγκ. Το θεωρώ πιθανό, δεν είναι και σίγουρο κιόλας. Είδαμε πολύ μπάλα στο πρωινό πρόγραμμα βέβαια. Δεν έκαναν καθόλου γυμναστήριο οι ποδοσφαιριστές. Έκαναν κάποια τελειώματα με το κεφάλι. Έπαιξαν και ένα ποδοβόλι στο τέλος. Κάποιες ασκήσεις πρώτα που έκαναν με την μπάλα στα πόδια. Εντάξει. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή είμαστε παραμονές ενός φιλικού, okay, το οποίο βέβαια θεμούδιασμα είναι περισσότερο, και να δούμε κάποιες δοκιμές προσώπων κυρίως από τον Ένινγκ για να μπούμε στο σκεπτικό του. Αν και με τις επιλογές που έχει τα πράγματα νομίζω είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα σχεδόν για όλες τις θέσεις. Νομίζω ότι με τα τωρινά δεδομένα και το 4-3-3 μία θέση ίσως είναι ανοιχτή με τις υπάρχουσες επιλογές. Αυτή του μονού χαβ. Δηλαδή αν θα είναι ο Ματέγιο όπως τον είδαμε σε εκείνο το διπλό που έγινε την Κυριακή, αν θα χρησιμοποιήσει τον Τζέγκο για μένα ποδοσφαιρικά, πρέπει να βάλει τον Τζέγκο. Δεν θεωρώ ότι ο Ματίγια μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο και ειδικά σε παιχνίδια πολύ ψηλής πίεσης. Τώρα σε ένα μάτς με αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας στο γήπεδό σου μπορείς να το βάλεις στο Ματίγια συγκεκριμένη θέση. Αλλά η θέση του μόνο χάφ είναι πολύ απαιτητική και νομίζω ότι ο Τζέγκο ταιριάζει καλύτερα και είναι και μια θέση που την ξέρει κιόλας και την έχει παίξει στο παρελθόν ο Αυστραλός. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα με τις υπάρχουσες επιλογές που έχει αυτή τη στιγμή ο Γερμανός για τις υπόλοιπες θέσεις. Ναι. Αυτά νομίζω.
Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο. Εμείς όχι, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Έχεις να κάνεις καμιά διαρροή για πιθανό φιλικό έτσι, που δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, κανένα όνομα. Κοίτα, όπως γράψουμε για το μεσημέρι, έχεις κάτι προτάσεις από το εξωτερικό κιόλας, εντάξει, και δεν είναι λίγο πράγμα τώρα να υπάρχει διάβολος επικοινωνίας με τον Άγιαξ για να σου λέει ότι θέλω να παίξουμε φιλικό. Γιατί και ο Άγιαξ ζήτησε από τον Άρη φιλικό και η Union Βερολίνου. Αναφέρουν οι πληροφορίες μέσα από την ομάδα, αλλά είναι λίγο δύσκολη μετάφραση στο εξωτερικό. Ένα πιθανό φιλικό, επειδή υπάρχει διάθεση να αντίπαλη ομάδα να έρθει στη Θεσσαλονίκη, είναι με τη Σπάρτα Πράγας. Ναι. Γιατί έχουν εκδηλώσει διάθεση να έρθουν να παίξουν εδώ, στο Χαριλάου. Αλλά τα άλλα έχουν ένα βαθμό δυσκολίας, διότι υπάρχει μέσα ταξίδι στο εξωτερικό. Και δεν είναι και το πιο εύκολο, είναι αλήθεια, αυτές τις μέρες. Να μπει σε δικασία για ένα φιλικό, να το πω έτσι. Και δεν θες να βγεις στο εξωτερικό για ένα φιλικό, να γυρίσεις πάλι πίσω και να περιμένεις το παιχνίδι του Γιώργου, που δεν ξέρεις αν θα παίξεις εντός ή εκτός και να πρέπει να ξαναβγείς, ας πούμε. Είναι αυτό που ρισκάρεις λίγο παραπάνω. Είναι και θέμα χρόνου, Γιώργο. Είναι και θέμα χρόνου, διότι αν πάμε με δεδομένο το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 12 για να πας τώρα να παίξεις στο εξωτερικό, πρέπει να φύγεις τη μία μέρα να παίξεις την επόμενη και να γυρίσεις την μεθεπόμενη. Τώρα τρεις μέρες αυτόματα. Mm. Δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου για να κάνεις ταξίδι στο εξωτερικό για φιλικό, στη φάση που βρισκόμαστε. Και με δεδομένο το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου. Ένας καλός φίλος μου στέλνει μήνυμα και με ρωτάει τι έκανες, λέει, και βγήκες φωτός ο ίδιος με τον Ντάτκοβιτς. Δεν ξέρω. Είναι δεύτερη στην επόμενη μέρα. Δεν ξέρω, παιδιά. Σε κατηφόρα του βάζει όλους. Όχι, ήμασταν σε Ισιάδη, αλήθεια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, μα το Θεό σας λέω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και έχω βγει ίδιο ύψομα τώρα στο σκοπό. Δηλαδή, μου το έχει στείλει και άλλοι αυτό. Είμαστε μέσα στο γήπεδο, έτσι. Δεν ήταν ύψομα, ας πούμε, δεν ήμουν σε ύψομα και να είναι αυτός. Και ο Ντάτκοβιτς είναι και 1,86-1,87. δεν ξέρω τι έγινε, πραγματικά. Το είδα πριν εκεί. Ναι, λέω, τώρα κάτι δεν μου κολλάει εδώ πέρα. Λέω. Γιατί θυμάμαι ότι ο Ντάτκοβιτς είναι ψηλός ο κεντρικός αμυντικός. Λέω, κάτι έχει κάνει ο Νίκος, λέω τώρα. Να πούμε ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο μόνος που πήγε με προσωπικό φωτογράφο στο Βέρμιο. Όχι. Γιατί? Για να βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι κάνει τώρα. Φωτογράφο έχουμε. Φωτογράφο για να είναι φωτογραφία. Φωτογράφο μας εξυπηρετεί ο φίλος κιόλας και φωτογράφο, επίσημος φωτογράφος πάει ο Δημήτρης Οτοσίδης. Στο κομμάτι των φωτογραφιών. Αλλά τώρα αυτό με τον Ντάτκοβιτς είναι ένα ερώτημα. Ναι, πραγματικά είναι μια πορεία που θα μείνει για πάντα, όπως η άλλη πορεία και το quiz το οποίο έχουμε βάλει για τα live τα βραδινά στο Instagram του Λαμπαουτάξη, είναι που στηρίζεται το κινητό, έτσι, όταν γίνονται τα live. Και θα το αποκαλύψουμε στο φινάλε της προετοιμασίας, δεν το έχει βρει κανένας. Έχω μερικές θεωρίες, έχω εγώ, αλλά δεν μπορώ να σου πει. Εγώ ποντάρω παπούτσι. Όχι. Δεν είναι παπούτσι. Εγώ... Δεν θα πάει το μυαλό κανενός. Εγώ ποντάρω powerbank, αλλά είναι πολύ προφανές. Powerbank, όχι. Powerbank έχω εγκάτω. Ότι έχεις τώρα, δεν είναι ότι... Έχω, ναι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο, οκ, εντάξει. Ναι, θα απαντηθεί τη Τετάρτη βράδυ, γιατί την μεθεπόμενη Τετάρτη το βράδυ, γιατί Πέμπτη 27 επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη επιστρέφει η αποστολή, προπονείται το απόγευμα και γυρνάει. Νομίζω θα κάνει μια πρωινή προπόνηση και θα φύγει. Α, δεν θα έχει το καθιερωμένο, το barbecue το καθιερωμένο. Το barbecue γίνεται μια μέρα πριν. Το barbecue γίνεται μια μέρα πριν. Η στιγμή που περιμένω στην προετοιμασία. Αυτά ο Δέλτα κανονίζει. Νίκο, μέχρι το barbecue έχει. Θα σπάξει καμιά προβατίνα πάλι. Μέχρι το barbecue, Νίκο, έχει κανένα γενέθλια να γίνει ακόμα ένα εμβόλυμο barbecue. Γιατί μου φαίνεται. Νομίζω πρέπει να έχει και ο Έμαν. Όχι. Εντάξει, αυτό είναι... Του είπε κανείς ότι ήθιστε έτσι να υπάρξει κάποια ο μάσα. Ο Έμαν, ο οποίος έχει παίξει στο διπλό που έκανε πέρσι στην Κυριακή, επειδή εντάξει δεν υπήρχαν και επιλογές, έχει παίξει δεξί μπακ στους αναπληρωματικούς και έχει κάνει τώρα, δεν θα πω σε ποιον παίχτη την έκανε, τώρα μια τρίπλα. Πολύ δυνατός. Εντάξει. Αφού δηλαδή, εξετάζεται. Αν το ξέραμε... μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και όλες συγκεκριμένες. Δεν γίνεται να αλλάξει θέση στην καριέρα του. Δεν έχει ξανά υπάρξει. Φρομερά πράγμα. Και μια γρήγορη εμβόλυμη ερώτηση πριν σε κλείσουμε, γιατί μου ήρθε τώρα από φίλο. Υπάρχει θέμα Τζανακάκη? Μου στείλανε μήνυμα. Θέμα Τζανακάκη? Όχι, από όσο ξέρω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Τζάνα ξεκίνησε προετοιμασία με τον Πανετολικό. Κανονικά. Δεν νομίζω. Εντάξει, ο Τζανακάκης. Να σου πω τη γνώμη μου, με 50-60 χιλιάρικα τον είχα μια επιλογή. Γιατί παίζει και σε δύο ακριβώς άμυνες. Ναι, εύκολο. Με 50-60 χιλιάρικα τον είχα μια επιλογή του Τζανακάκη. Είναι, δηλαδή μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις.
Και το Ανακάκης έχει και ένα παιδί με καλό χαρακτήρα, το οποίο κιόλας την προηγούμενη κατάσταση δεν έτυχε πολύ καλή διαχείριση, έτυχε κάκι στη διαχείριση, θα είπα εγώ, συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αλλά όχι, τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ, θέμα του Τζανακάκη δεν τίθεται. Αυτά. Ωραία, Νικό. Να σας αφήσουμε να ετοιμαστείς για την απογευματινή προπόνηση. Ναι, να πάμε και τα δούμε όλα εμείς μετά στο Λαμπάουτ. Σε Instagram, Facebook και το site. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό Παπαδόπουλο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον Νίκο και τα 3-5 πηγάδια. Μαζί μας ήταν ο Ανθουλάκης Smart Trans. Απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια, παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές σε οδικές μεταφορές. Ανθουλάκης Smart Trans. Από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανθουλάκης Smart Trans. Πληροφορίες στο 2310 75 30 24 και στο anthulakisltd.gr. Χορηγός προετοιμασίας του Άριστα 3-5 πηγάδια. Επιστρέφουμε με περισσότερο ρεπορτάζ. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Πιάσαμε 6 και 2 πρώτα λεπτά και ερχόμαστε σε λιγάκι. Πολύ έξαλλο ο Μπιτάκης έβαλε. Ήταν, εντάξει. Εντάξει. Παίρνεις πάνω από τη βάση. Ήμουν και είμαι υπηκής μου. Περίμενε, θα βρω άλλο καλύτερα. Εντάξει, σου δίνω χρόνο να επανορθώσεις εδώ πέρα. Εντάξει. Αυτά και από την Νίκο Παπαδόπουλο. Ακούσατε λίγο τα τι γίνεται και με τα γραφικά. Α, τώρα μάλιστα. Καλύτερο, τώρα, ναι, όντως. Τώρα εδώ. Εδώ μιλάς, ξέρεις και κάνεις DPG και το 7000 είναι αυτό. Μακριά από εμάς θα έλεγα εγώ. Το είδες το τέτοιο προχθές. Δυστυχώς τα είδα όλα. Το Q&A. Βασικά τις ερωτήσεις. Και δεν ήθελα να το δω. Πέτανε μπροστά μου παντού. Ήθελα να σχολιάσω. Γνώμη για Ολυμπιακό, γνώμη για Άρη, ξέρω εγώ και τέτοια. Μη. ΕΠΟ. Η επιστολή των FIFA UEFA στην Ομοσπονδία για τις εκλογές. Έχει εδώ πέρα μια επιστολή που οι διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές επισημαίνουν ότι είναι ανένοδος ότι οι αρχιεδεσίες της ΕΠΟ πρέπει να παραμείνουν απαλλαγμένες από οποιαδήποτε αθέμητη παρέμβαση και επιθυμίζουν ότι η αδυναμία συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις όπως αυτές που προβλέπονται τόσο στο καταστατικό της FIFA όσο και της UEFA, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αναστολής ιδιότητας μέλους της ΕΠΟ, ακόμα και αν η επιρροή τρίτων δεν αποτελεί υπεριτιότητα της Ομοσπονδίας. Και ζητάνε να γίνουν οι εκλογές στις 9 Οκτωβρίου του 2020 και να μην πάει πιο αργά. Επίσης έχουμε και τους νέους συνεργάτες του Κλάτεμπεργκ, του νέου αρχιδιαιτητή της Ελληνικής Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Τι λεφτά θα παίρνουν, αριθμοί. Θα παίρνουν. Είναι αρκετά. Αρκετά εξαψήφιο. Αρκετά εξαψήφιο, ναι. Λάθος ακούγεται αυτό. Αλλά είναι εξαψήφιο χωρίς να είναι 100 μετά, είναι παραπάνω. Προφορική συμφωνία με Μπόι Βάτερμαν για τον Όφη, τον πρώην τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται στο Ηράκλειο να βοηθήσει την ομάδα του. Αυτοί δεν είχαν θέμα στον τερματοφύλακα. Αν το δει σωστά, α πούμε. Για πρώτο το, θα τον πάρω. Ναι, Wiley και Σωτηρίου πέρσι. Εντάξει. Ήταν ένα δίδυμο normal. Για να δούμε τώρα. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του. Έχει εδώ πέρα μια σειρά από ονόματα. Και είναι η Σνόντι και η Καπέλα. Ο Σνόντι και ο Καπέλα, μάλιστα. Όχι, θα αλλάξει κάτι. Που θα έρθει, ας πούμε, ο Άλαν Σνόντι, που θα είναι αναπληρωτής πρόεδρος, και ο Ζωάο Καπέλα, που θα είναι και αυτός η σύνδεση της ΚΕΔ. Η διαιτησία είναι ένα κομμάτι στην Ελλάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ... επηρεάζει, θα λέγαμε, το υπόλοιπο πρωτάθλημα και όχι με καλό τρόπο, γιατί δεν είναι τα παράπονα λίγα, έτσι, που κάνουν, ναι, που έχουν οι ομάδες, και το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας δεν είναι κάτι τρελό, και αυτός είναι και ο λόγος που συνέχεια έχουμε στην Ελλάδα και σε ντέρμπι ξένους διαιτητές, όπως για παράδειγμα είχαν έρθει, ας πούμε, μέσα στα play-off διαιτητές από Ιταλία, Λευκορωσία, Πορτογαλία και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Δηλαδή... Ειδικά πέρσι ήρθαν πολύ τέτοιοι. Φέτος είχαμε και λίγο πιο Ευρωπαίους, πιο Δυτικοευρωπαίους. Τώρα, το θέμα είναι και αυτοί που έρχονται, βέβαια, να μην είναι το πεταματού, να μην είναι από ένα τεχνικό επίπεδο, ναι, να έχουν λίγο ένα επίπεδο α. Εντάξει. Και να έρχονται σε επίπεδα και σε παιχνίδια τα οποία καίνε, όχι τώρα. Που σε μερικά ντέρμπι όλη χρονιά, ειδικά στα παιχνίδια του Άρη, δεν είχε
διαιτητή ξένο και μου είχε στο τέλος που ήταν ψηλά διάφορα τα μάτς. Εντάξει, τι να τον κάνω εγώ τότε. Δυστυχώς είναι. Η διαιτησία στην Ελλάδα είναι πληγή. Δεν είναι κάτι που βοηθάει το άθλημα να πάει μπροστά. Κοιτάξτε, έχει καλλιεργηθεί και μια αντίληψη πλέον ότι δεν εμπιστεύονται κανέναν. Και οι φιλάθλοι και. Τα κρούσματα τι ώρα βγαίνουν. Τα κρούσματα βγαίνουν κατά τις 6.30-7 παράσταση. Ναι, ναι. Είναι αυτό το. Έφυγε από τις 6 ώρα που ήταν μέσα στην καραντίνα. Και πήγε λίγο. Χαρδαλιά δεν έχει σήμερα, έτσι. Θες είχε μόνο. Είχε το μεσημέρι, έχω δει μια ώρα αυτό. Αυτό το έκτακτο που έγινε τη Χαλκιδική και τη Μύκονο. Ναι. Χαλκιδική, η οποία είναι δύσκολα τα πράγματα σε θέμα κρουσμάτων. Είναι ένα. Εντάξει, αυτό περιμέναμε. Τελειώσει 15 Αύγουστο κτλ. Και μετά θα υπάρξουν μέτρα εκεί πέρα. Έτσι, κάνα δεκαήμερα. Ενώ συνεχίζονται βελτιώσει στο Γκλάσβι Κελίδη, όπω διαβάζετε και στο Λαμπαουτάρη εδώ και λίγη ώρα. Ναι, νομίζω ότι ήταν σε ένα παιχνίδι στη χρονιά. Πρέπει να ήταν με το Βόλο, πρέπει να ήταν. Που είχε φύγει η μπάλα και αν δεν σε θέλει. Δυστυχώς, δηλαδή βρήκε η μπάλα στο Μέγα, ξέρω πάνω και διέλυσε αυτό το γράμμα. Και τώρα απλά γίνονται επισκευή αυτό το παιδί μου για να είναι έτοιμη και η φωτεινή πινακίδα. Φωνική θα τη χαρακτηρίζω όμως κανείς. Φωνικό ήταν σούτ για την πινακίδα. Όντως. Και ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ξεσυνεχίζεται και το υπόλοιπο lifting στους χώρους του γηπέδου. Στα γραφεία, τα γραφεία παίρνουν μια νέα μορφή. Γιατί κακά τα ψέματα οι χώροι του Κλέσβη Βικελίδης έχουν απειραχθούν σε μια δεκαετία πάνω κάτω, θα λέγαμε. Ναι. Και τώρα βλέπεις ότι είναι και αυτά σιγά σιγά μπαίνουν στο πρόγραμμα του εξυγχρονισμού. Το ίδιο γίνεται και με την boutique. Που, ναι, που έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες. Αν έλεγες ότι μια δεκαετία πριν το άρεσε θα φτάσει να έχεις εδώ selfie point, θα γελούσαν. Mm. Έτσι, αυτό είναι κομμάτι που υπάρχει σε ευρωπαϊκές boutique. Ναι, το βάζεις αυτό. Πολλά υπάρχουν. Το βάζεις. Αλλά είναι σιγά σιγά να εξυγχρονιστεί και η boutique, να φτάσει στα επίπεδα που θέλει να φτάσει και ο Άρης από πέρσι και φέτος. Βλέπω ένα ωραίο στο All About Άρης για το μήνυμα του Lee J. Rose στα ελληνικά που αναφέρθηκε στην οικογένεια του Άρη, το οποίο τώρα Rose, το έχει γράψει τώρα αυτό. Ο οποίος Rose μπαίνει στην τρίτη σεζόν του. Ναι. Αγωνιστικά είναι η τρίτη σεζόν αυτή. Ποιος το έχει γράψει αυτό τώρα του Lee J. Rose εδώ πέρα που είναι σε άπτες στα ελληνικά, έτσι, δεν έχει ψεγάδι. Δεν το έχω δει, κάτσε. Επιτυχία είναι να ξεπερνάς κάθε μέρα τα όρια σου, να γίνεσαι καλύτερος από χθες, να κάνεις περήφανος όσους πιστεύουν σε σένα, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Για όλους εσάς και εμάς. Τη μεγάλη οικογένεια του Άρη. Κοίτα. Είναι λίγο σαν καμπάνια για το. Για τα διαρκείας. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ηχογραφημένο αυτό. Αλλά εντάξει, βλέπεις ότι. Δεν το λέω τώρα για να το πω, επειδή μα βλέπεις γίνονται μέλη της οικογένειας του Άρη στα Ντέγα. Είναι η τρίτη σεζόν. Είναι η τρίτη σεζόν. Έτσι. Και αυτό, ας πούμε, και ο Ματίγια είναι η τρίτη σεζόν. Ο Γκάμα, καλώς ήρθατε των πραγμάτων, ο Κουέστα. Είναι ποδοσφαιριστές που ξέρεις, ήρθανε. Καλό είναι να μένουν και ποδοσφαιριστές έτσι πάνω από ένα με δύο χρόνια. Για να υπάρχει μια τέτοια, μια μειογένεια και μια μαγιά. Και ο Ρόζ πέρσι το καλοκαίρι υπέγραψε τριετές. Κάτι που σημαίνει ότι είχε ακόμα δύο συμβόλαια. Το συμβόλαιο του λύγει το 2022. Όπως λίγο και το 2022 σχεδόν όλα όσα συμβόλαια υπογράφηκαν φέτος το καλοκαίρι, με εξαίρεση αυτό του Ντάτκοβιτς που θα πάει μέχρι το 2023. Έτσι. Ένα μήνυμα που έχω από τον Γιάννη, το οποίο δεν θα το διαβάσω, αλλά λέει δεν υιοθετεί η εκπομπή. Όχι, δεν υιοθετεί, δεν καταλαβαίνει η εκπομπή. Τι λες. Θες να. Όχι, δεν διαβάζει. Να το κάνεις κάπως να μου το στείλεις. Να το εγκρίνει. Για να το αποδείξω. Ναι, εντάξει. Κοίτα, είναι το κλίμα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Και είδες, ας πούμε, το πρωί. Αφήσανε κάπως ασκήσεις κλασικές και το είδες στο ποδοβόλεϊ. Έτσι. Ποδοβόλεϊ με ομάδα των δύο ποδοσφαιριστών. Παίζαν 2-2. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χρειάστηκαν τεχνική και συνεργασία μέσα σε ένα περιορισμένο χώρο που για να κερδίσουν έπρεπε να συνεργαστούν άψογα, έτσι. Και νίξαν Ματίγια με τον Μαρτίνης. Μιλάμε για πολλά κιλά μπάλας. Το θέμα είναι ο Άρης να αρχίσει να αποκτά μια γενιά. Και αυτό που είπε ο Νίκος, όντως μετά την φυσική κατάσταση και κάποιες ασκήσεις οι οποίες είναι λίγο πιο καινοτόμες, να αποκτηθεί και μια ευχέρεια συντακτική και να αρχίσει η ομάδα να βρίσκει και αυτοματισμούς και αύριο να το δούμε μερικά πράγματα στο φιλικό, αλλά κυρίως όσο προχωράει η δεύτερη εβδομάδα και
έρχονται και κάποιοι παίκτες να δουλέψει ο Άρης λίγο παραπάνω στο τακτικό κομμάτι. Γιατί ουσιαστικά αυτό που λέγαμε πριν για τον κορμό, και έχει συμπληρωθεί ο κορμός της ομάδας ο βασικός, αλλά έχουν συμπληρωθεί και τουλάχιστον, να πω, μία λύση για κάθε θέση. Ναι, 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 ναι. Καταλαβαίνεις αυτό που λέει εδώ μεταξύ. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ποιο? Αυτό που λέει ο Γιάννης. Πού σου έστειλα. Δεν έχει έρθει. Α, τώρα μόλις ήρθε. Ναι. Σύμφωνα με αυτές τις νέες εκπομπές. Ναι. Ναι. Ότι τι. Αν θέλει ο Γιάννης να σας εξηγήσει λίγο παραπάνω, μπας και διαβάζετε. Όχι, όχι, Γιάννη, δεν θα υιοθετήσουμε καθόλου στην εκπομπή. Γιατί έχεις κάποια τέτοια. Όχι. Εγώ δεν καταλαβαίνω καν τι λέει. Πάλι επιλυτικά μηνύματα. Σταμάτα με τα ποδοβόλια εδώ. Τι λες. Μετά. Με τα ποδοβόλια. Αυτό που έλεγα τόση ώρα για το ποδοβόλιο. Τι μας νοιάζει το ποδοβόλιο και τέτοια. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Καταλαβαίνεις εδώ τώρα. Μιλάμε για τέτοιο. Πώς λέτε. Υμνητές του Γιώργου Παράσχου και του Ματζουράκη. Εντάξει, άμα είναι να τους βάλουμε να κλωτσάνε και την μπάλα στον τοίχο και με τι δύναμη τους έρχεται την μπάλα, εντάξει. Ξέρω γιατί. Θα μιλήσουμε και για μηχανική σουτ. Ξέρω γιατί. Δεν θες να δούμε με πόσες μοίρες σου τάρει που δεν. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο του Άρη όταν δεν έχει πολύ θεματολογία. Όταν έχει πολύ θεματολογία και έρχονται παίκτες, φεύγουν παίκτες, τουλάχιστον έρχονται. Μα όχι, η σημερινή πρωινή προπόνηση είναι ουσιαστικά ένα πολύ καλό δείγμα για να καταλάβει ο κόσμος τη λογική του Ένινγκ. Έχουμε δει και από τον. Πώς το λέγανε τον προ-πρώην πριν το Παντελίδη. Πάκο. Και από τον Πάκο είχαμε δει κάτι θαύματα. Και όταν ήρθε η ώρα. Μπορεί να μην είδαμε τόσο θαύματα. Και όταν ήρθε η ώρα, κάναμε αναλύσεις του Πάκου, βλέπαμε όφη. Και λοιπά. Και τι, δεν φοράει ένα σπρώμαυρο. Ναι, δεν φοράει ένα σπρώμαυρο. Ναι, εντάξει. Άσε να δούμε τα βασικά για αρχή. Και μετά να δούμε τα. Δεν ξέρω αν ήξερε κάτι τώρα ο Ισπανός coach. Ο οποίος πλάκα μετά την Μπέρνιχαμ. Πού είχε πάει σαν συνεργάτη βοηθό. Χαθεί τα εκεί. Ξέρω. Έχω καιρό να ασχοληθώ, είναι αλήθεια. Και όπου πάει το μεταξύ μνημονεύεται έτσι, ότι ο γνώστης. Έχει μια αλφα καριέρα, θα λέγαμε. Τρόμαξε. Σου σφύριζε. Έχει μια αλφα καριέρα. Σαν προπονητή. Σαν μάναζερ, βέβαια, να τον πάνε. Έχει τώρα, θες να τον προωθήσει τώρα. Όχι για τον Άρη, όχι για τον Άρη. Εντάξει. Στον Άρη δεν μπορεί να δοκιμήσει ξανά τέτοιο όνομα. Πακόσκυλο θα σε λέγα. Δεν μπορεί... Εγώ όχι. το αντίθετο. Αν ήμουν πακόσκυλο θα έλεγα για φανέλες και για σπρώμαυρα και τέτοια. Δύσκολα. Δύσκολα. Είσαι παντελιδόσκυλο. Δύσκολο. Όχι, όχι. Δεν είμαι κανένα όσκυλο. Αν ήμουν κάτι θα ήμουν ο γιος όσκυλο. Εντάξει, γιατί τότε είχα δει πρώτη καλή μπάλα από Άρη μετά από καιρό. Αλλά... Θέλω να σου κάνω ένα quiz γνώσεων. Θυμάσαι ποιος αδερφός. Κουμπάρος. Όχι. Αδερφός που δεν είναι ποδοσφαιριστής στην Μπαρτσελόνα. Με μεγάλη καρδιά σε Μπαρτσελόνα. Έχει περάσει από τον Άρη. Τιάγκο. Όχι. Έχει περάσει από τον Άρη. Ουσιαστικά ήρθε και έφυγε δανεικός. Εποχές. Ναι, το θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Έπαθα πλάκα το παιδί γιατί κάτι έψαχνα. Θυμάμαι, ναι. Κάτι έψαχνα με δημοσιεύματα. Και είπε ότι αυτός πήρε μια μεταγραφή τώρα κάπου. Και μέσα στο βιογραφικό του. Είναι, ξέρεις, δοκιμάστηκε κάνα μήνα πρέπει να δοκιμάστηκε. Νομίζω ήρθε και μετά έφυγε δανεικό στον Ελυσιακό, κάτι τέτοιο. Ναι, δοκιμάστηκε για 20 μέρες περίπου. Είχε έρθει και είχε έρθει μαζί με τον αδερφό του, νομίζω κιόλας. Είχε έρθει και ο Ετώ, ο Σαμουέλ είχε έρθει για λίγο. Απλά ήταν τότε καλές οι περίοδοι που ξεκινούσε το καλοκαίρι και ήταν κάθε μέρα είχε και ένα όνομα μεταγραφολογίας. Γινόταν πανικός. Και όχι μόνο αυτός, έτσι. Είχαν έρθει και τότε με Μαζίνιο, είχαν έρθει και οι δύο μικροί. Τα αδέρφια. Ο Τούτο και ο Τίνγκα. Όχι, ναι. Ο Τιάγκο και ο. Και ναι. Εντάξει, τώρα ήρθαν, δεν δοκιμάστηκαν. Είχαν ακουστεί πάντως. Ήθελε να τους φέρει. Με Ροναλντίνιο τότε. Ναι, με Ροναλντίνιο. Μέχρι το 11 δεν ήταν αυτή η συνεργασία. Μέχρι πότε ήταν. Νομίζω. Όχι, για ένα καιρό έφερνε παίκτες. Παραέφερνε. Ο αδερφός του Ροναλντίνιο. Τώρα ο Ροναλντίνιο δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ενημέρωση για όλα αυτά. Είχε στείλει και το βιντάκι εκείνο εκεί πέρα με τις σημαίες από πίσω, θυμάσαι. Ωραία ήταν εκείνα. Είχε και στο γήπεδο όταν έμπαινες, υπήρχε και το Ροναλντίνιο και έλεγε συμφωνία από το 7 μέχρι το 11. Έλεγε, είχε και ένα ορόσημο ρε παιδί μου. Είχε ότι αυτά τα χρόνια είμαστε υπό τη σκέπη του Ροναλντίνιο. Και λοιπά και λοιπά. Άξι, ωραία χρόνια. Ρομαντικά χρόνια. Έχουμε ερώτηση. Για να δούμε. Τι συνέβη. Έχουμε ερώτηση στο All About Aris. Για κάλυψη. Αν μπορείς, είσαι από κινητό, μπορείς να το δεις το μήνυμα.
Ναι, ο Φίλος ρωτάει μάλλον και την κάλυψη, και κάλυψη αύριο. Ναι. Ο Νίκος θα είναι εκεί. Και για ραδιοφωνική σίγουρα θα υπάρχει. Ναι, τώρα τηλεοπτική φαντάζομαι πως αποκλείεται γιατί είναι. Αποκλείεται όσο με τίποτα. Αποκλείεται με τίποτα γιατί είναι στο γήπεδο της Νάουσας και ουσιαστικά δεν ξέρω αν έχει τις υποδομές και δεν ξέρω κατά πόσο ένα συνδερμητικό κανάλι όπως η Νόβα θα θέλει να δείξει, ναι, αυτό το φιλικό. Και αν υπήρχε, σίγουρα θα είχε βγει μια σαν είδηση από σήμερα ότι θα υπάρχει μέσω live streaming. Αυτό ρωτάει ο φίλος. Τώρα από ραδιοφωνικά θα υπάρχει, δεν ξέρω από live blogging, Γιώργο Γκάτο. Περιμένουμε να το δούμε, γιατί δεν ξέρουμε, ναι, πώς θα είναι το αυριανό φιλικό. Θα, εντάξει, ναι, πρέπει να βρει εκπομπή. Λίγο και η αντίπαλος είναι που, ναι, δεν ξέρεις κατά πόσο 100% θα είναι, δεν και πλήρες φιλικό 90 λεπτό, ξέρω, η δατόλη ξοδιετής 170. Εντάξει, πιο πολύ σημασία έχει το ότι θα υπάρχουν δοκιμές. Σίγουρα θα έχετε ενημέρωση από Νίκο Παπαδόπουλο εδώ πέρα ραδιοφωνικά. Και είναι ένα φιλικό το οποίο δεν θα απασχολήσει εμάς σε καμία περίπτωση. Θα απασχολήσει τον Ένινγκ. Ίσα-ίσα για να δει πόσα. Αν είναι το ποδοβόλαιο, έπιασε. Πώς αντιδρούν τα σώματα των ποδοσφαιριστών σε 90 λεπτό. Δεν θα γνωρίσουν 90 λεπτό κανένα από αυτού. Ναι. Προφανώς. Να δουν έτσι λίγο να ξεμουδιάσουν λίγο. Να σου φύγει το μυαλό γιατί ξέρει, είσαι πλάκα-πλάκα μια εβδομάδα πάνω στο βουνό απομονωμένο, ναι, από τη ζωή. Έβδομη μέρα σήμερα. Ναι. Απομονωμένη από τη ζωή πάνω στο βουνό. Έτσι λίγο ξέρεις, να ξεμουδιάσουν, να δουν και άλλο κόσμο. Λίγο σαν να τους βγάλεις. Αυτό το να δουν λίγο κόσμο εμένα με τρομάζει πάντα. Με τον κορονοϊό. Χθες, ναι, καλά, ισχύει και αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θέλω να γίνουν τα φιλικά αυτά τα ευρωπαϊκά, ναι, που λέμε. Αν ήταν, δηλαδή, να μην γίνει κανένα φιλικό, καμία ομάδα, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Αλλά εντάξει, ναι, πρέπει αναγκαστικά να μπούμε, να εκτεθούμε όλοι. Τώρα δηλαδή αυτό το Σπαρτάκ που θα έρθει, αν έρθει, πώς θα έρθει. Να πηγαίναμε Τσεχία, θα πήγαινα. Έχω ξαναπάει, μ' άρεσε. Τώρα εδώ. Τι να πήγαινε Τσεχία. Δεν ξέρω, κάνω σχέδιο. Εσύ. Για φιλικό. Τι δηλαδή, αποστολή ξέρω εγώ για φιλικό. Τρία-τέσσερα άτομα να. Ποτέ κανείς. Μα μάξι όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως. Τι ανοίγματα να φτάρει και εγώ κάτω τώρα. Ξαφνικά μεσημεριάτικα. Χθες το απόγευμα πάντως που είχε το ρεπό η ομάδα, βρήκαν ευκαιρία ο Ένινγκ, ο Χαριστέας και όλο το υπόλοιπο προπονητικό team να παίξουν μονό, διπλό, δεν ξέρω τι παίξανε. Είχε αγώνα, μάλιστα υπήρχε και δημοσίευμα ότι ο Χαριστέας έπαιξε επίθεση. Και ο Ένινγκ έπαιξε άμυνα. Οι ειδήσεις Γιώργου Γκάτου είναι αυτά. Σ' αφήνω, πάρ' το πάνω σου όλο, εγώ δεν θα επεκταθώ, δεν θα πω τίποτα. Γιατί, θέλω το σχόλιο σου. Και τι να πούμε ρε φίλε τώρα, ότι άρεσε ο Ένινγκ. Άρεσε ο Άγγελος Χαριστέας. Αφού έπαιζε μπάλα, έχει βάλει γκολ σε τελικό, να πούμε Euro. Έχει κατακτήσει Euro με τον Χαριστέα. Τι να πούμε, άρεσε. Το έχει ακόμα. Το έχει ακόμα ο Άγγελος. Θαυμαστικό, ξέρεις, βιντ. 15 ποιοτικά λεπτά, ξέρω εγώ στο. Εντάξει, τι να πούμε. Το διαβάσαν. Αυτό ρε παιδί μου, ξέρεις ότι βρήκαν ευκαιρία. Αυτά συμβαίνουν στις προετοιμασίες. Θυμάσαι κάποτε που παίζανε φιλικό οι δημοσιογράφοι με τους παίχτες. Ναι. Ο Θρύλος λέει ότι τώρα μπορεί να βάλουν τον Νίκο Παπαδόπουλο να το βάλουν για στόπερ. Φου που έχει το ύψος. Ένα βιένα με τον Ντότκοβιτς. Ναι, ένα με τον Ντότκοβιτς. Να παίξει ένα βιένα με κοδά την μπάκα. Δεν έχω δει αυτή τη φωτογραφία εδώ μεταξύ. Θέλω λίγο να πει. Κάτσε την ψάξη. Το πρωί την είδα, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Ξέρεις, γιατί... Φαίνεται ολόκληρη φωτογραφία. Όχι. Την έχουμε ολόκληρη. Όχι, δεν πιστεύω τίποτα, πες τον Νίκο. Δεν γίνεται να έχει κάνει κάτι γιατί θα φαίνονταν. Εγώ υποστηρίζω ότι τον έχει βάλει σε κάτι φορά. Εσείς το αντίθετο. Εμείς που είναι, πούμε, γιατί είναι το. Είναι τέταρτο βασικό. Α, στο βασικά. Ναι, ναι. Τώρα περιμένετε λίγο. Περιμένετε. Απλά όταν λέμε. Ξέρεις, λοιπόν. Και έχω δώσει αυτές τις μέρες ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός. Και λίγο το παιδί, ξέρεις. Για να το πω τώρα. Για να δω. Αν συνεχίσω να μιλάω για το ύψος του Νίκο, νομίζω δεν θα πάρουμε ρεπό ποτέ, το ξέρεις, έτσι. Όχι, είναι στο γήπεδο, όντως. Είναι, ναι, στο γήπεδο, είναι. Εκτός αν έχει το γήπεδο, δεν καμιά κουβάρα να, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Αλλά όχι, είναι στο γήπεδο, επιβεβαιώνω. Χωρίς να βλέπω βέβαια πόδια. Αν υπάρχει κάποιο τούβλο. Ψεύδονται, λες. Αν υπάρχει βάση που στηρίζει το κινητό του Νίκος Παπαδόπουλος. Στα live. Σε ένα μήνα από τώρα, ξέρω εγώ, σοκ. Ο Ντάτκοβιτς δεν είναι υψηλός όμως τελικά. Μας κρύψαν τύψεις του. Φαντάζεσαι να κάνουμε ζημιά στην ομάδα τώρα έτσι. Να πούνε, τι είναι αυτό που έχει φέρει εδώ πέρα. Που είναι 1,87. Πού τα πουλάτε αυτά. Εγώ άκουσα σε αυτήν την εκπομπή που λέγανε αυτό και αυτό. Χαριστά, α πούμε. Ο Ντάτκοβιτς είναι θηριώδης. Είναι... Και είναι και χτιστός, ρε παιδί μου. Τον είδα δηλαδή που κατέβαινε από το βαν. Που ήταν, ρε παιδί μου, πήγαινε λίγο έτσι. Δυνατός είναι. Δεν είναι. Είναι δυνατός. Στην ομάδα
που ανέβηκε από την δεύτερη, στην πρώτη κατηγορία Ισπανίας φέτος, την Ουέσκα, την πρωτοπόδα, ας πούμε, της La Liga 2. Πώς το κατάφερε αυτό? Ποιο? Τι θα μου έχει γίνει τώρα? Αλήθεια, έχει. Απορώ. Αυτό ήταν το φωτορεπορτάζ που μας έλεγε ο Γιώργος Μπαϊράμης προχθές, ότι έχει κάνει μαθήματα φωτορεπορτάζ. Και εδώ, πιο κοντά, ο Νίκο. Και εδώ στον αέρα της πόλης είχαν κοντέψει να του δώσουν Πούλιτζερ για αυτή τη δουλειά που έκανε. Και εντάξει, νομίζω ότι θα δούμε και άλλα πράγματα όσο εξελίσσεται την προετοιμασία και μπαίνει και η τακτική σε πρώτο πλάνο, και ειδήσω αυτό θα ξεκινήσει να δουλεύεται από συνεργασίες παιχτών, και σταδιακά θα μπούμε και στο μεγάλο, στο μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με την ολική τακτική. Τι έχει κάνει? Πω. Παιδιά, να είχαμε. Λοιπόν, έχω μια θεωρία. Είναι οι στιγμές που ονειρεύομαι να έχει κάμερα το στούντιο και να βλέπετε και live τις κινήσεις που κάνει. Έχω θεωρία, λοιπόν. Έχει πάει ο Νίκος Παπαδόπουλος, έχει πιάσει τον Τάτκοβιτς σε φάση που κάνει διατάσεις και έχει διάταση το γόνατο μπροστά, έστω λίγο, και έχει πέσει τουλάχιστον 10-15 πόντους. Αυτή είναι η θεωρία μου, εμένα. Και ξέρεις, έχει λυγισμένο το γόνατο, ρε παιδί μου, και το άλλο πίσω. Αλλά παράλληλα βγαίνει και μια φωτογραφία με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Γιατί βλέπω μαζεμένα μανίκια, είναι σε φάση άσκησης τώρα ο Ντάτκοβιτς. Από θεραπεία, είσαι με πάγο στο γόνατο, ψήφι. Ναι. Θα μπορούσε. Εγώ θα πω ότι ευτυχώς αυτή τη στιγμή ο Νίκος δεν ακούει. Και είναι... αν ακούει να μας πει, ρε παιδί μου, μπορεί να το θυμάσαι. Αν ακούει, θα πάρει ρεπό το 2022. Όχι, εννοώ, λέει, τι που χρήσαμε στην Ολλανδία. Όπως είχε κάνει ο Χρήστας στα live stream, εννοεί ο φίλος. Δεν ξέρω, το είναι και οι συνθήκες και τώρα τα λοιπά. Άλλο ίντερνετ, ας πούμε, θα έχει στην Ολλανδία, αλλά θα έχει στην Άωση, φαντάζομαι. Και είναι και το φιλικό τέτοιο. Είναι μια καλή πρόταση. Τον Νίκο. Μα δεις, δεν το έκανε τον Νίκο αυτή τη στιγμή. Κοίτα, θα δούμε. Νομίζω ότι είναι λίγες οι πιθανότητες να υπάρξει κάλυψη. Τώρα κάποια βιντεάκια και τα λοιπά από τον Νίκο θα γίνουν, φαντάζομαι. Θα δούμε κάποια στιγμή ότι είπα, έτσι ίσα ίσα να δούμε και την ομάδα. Να δούμε και τις νέες εμφανίσεις, τα λέγαμε, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σταδιακά, γιατί πλησιάζουμε και στη νέα σεζόν, έτσι, την οποία περιμένουμε με ανυπομονησία, θα έλεγα. Όπως περιμέναμε παιδάκια να ανοίξουν σχολεία κάποτε. Όχι, ποτέ κανείς. Για να διαβάσουμε και τις υποστηρικτές της σημερινής εκπομπής, αφού φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πεύκη Deluxe Residences του ομίλου εταιριών Καραμαλής. Θέλεις τις φετινές διακοπές να σου μείνουν αξέχαστες? Στο Πεύκο Χώρο Χαλκιδικής υπάρχει αυτό που ονειρευόσουν. Πεύκη Deluxe Residences. Ευρύχοντα, νεόδημητα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Πεύκη Deluxe Residences. Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 23-740-622-22 ή μπες στο pevkideluxeresidences.com. Πεύκη Deluxe Residences, μέλος του ομίλου εταιρείων Καραμαλής. Γιατί σαν τη Χαλκιδική φυσικά και δεν έχει. Μαρμαρίδης έπιπλα. Μια 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Φροντίζουμε οι χρόνοι παραλαβής να είναι οι πιο σύντομοι της αγοράς και διαθέτουν και έπιπλα υψηλής αισθητικής, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να τα προμηθευτείτε και να μείνετε ικανοποιημένοι απόλυτα από αυτές τις επιλογές, και μάλιστα με νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή, και έπιπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα που επιθυμείτε, πάντα με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ενώ τέλος, το αγαπημένο μας Residence Casino Θεσσαλονίκη ανταμείβει όλους όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη του καζίνο αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Εποφεληθείτε από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και πάρτε μέρος σε αποκλειστικές κληρώσεις για να διεκδικήσετε μετρητά. Είναι το τέλειο timing για να γνωρίσετε το δροσερό και ασφαλές του περιβάλλον και να επιλέξετε μέσα από μια πληθώρα παιχνιδιών δοκιμάζοντας την τύχη σας. Μια συναρπαστική εμπειρία στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης, φίλε Κωνσταντίνε και λοιποί ακροατές και ακροάτριες του Λαμπάου Ταριστονέρ και του Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι σαν το σκύλο με το γάτο τώρα μόνος του. Με Νίκο Παπαδόπουλο, θα δείξει. Κοίτα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέει ο Νίκος Μοσχοβίτης, αντιλαμβάνεται το θεάριστο αυτό έργο του συναδέλφου του, ο οποίος πρέπει να παρακολουθήσει από κοντά και να βγάλει φωτογραφίες και βίντεο την προετοιμασία του Άρη. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, ο Νίκος Μοσχοβίτης θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον για τις επόμενες ώρες εδώ στον Θελικό Λίμπο 107,4. Μαζί σας ήμασταν από τις 5 ώρα ο Κωνσταντίνος Τσίπριος και ο Γιώργος Μάτος. Θα με αυτοπένευα.
Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο στις 5 η ώρα με το φιλικό το οποίο υπάρχει με την, με την ομάδα της Νάουσας, με την Αγία Μαρίνα Νάουσας συγκεκριμένα, κατά τις 6 η ώρα. Οπότε η αυριανή μέρα να μένετε πάρα πολύ πλούσια. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.